Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση για την πρώτη κατοικία. Τα μαζεύει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη δήλωσή του πως η πλήρης προστασία από τους πληστηριασμούς είναι επιζήμια για την οικονομία. Συναγερμός για τον κορονοϊό. Εμφάνιση κρούσματος και στην Ελλάδα σε περίπου 3 εβδομάδες βλέπουν οι λοιμοξιολόγοι. Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Υγείας. Παγκόσμιος πανικός για την επέκταση του ιού. Σε οριακή κατάσταση τα προσφυγονήσια. Φωτιές και δακρυγόνα στη Μόρια από την αστυνομία σε πορεία διαμαρτυρίας προσφύγων και μεταναστών που ζητούν την ελευθερία τους. Πειρά ΣΥΡΙΖΑ κατά Μηταράκη που κάνει λόγο για υποκίνηση. Και αίσθηση από τις αποκαλύψεις ότι η μη ρήψη Στεφανιού στη μνήμη των Πεσόντων στα Ίμια μπορεί να συνδέεται με τον πλούτου Ορούτς Ρέι στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ναι στη Χάγη, αλλά μόνο για την υφαλοκρηπίδα, δηλώνει ο Νίκος Δένδιας. Επανεκκινούν οι συζητήσεις Ελλάδας-Τουρκίας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε στο πρώτο μας θέμα, ετοιμότητα και ψυχραιμία. Αυτό ήταν το σημερινό μήνυμα που απίφθινε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μετά την έκτακτη και πολύωρη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, που στόχο είχε την υγειονομική προστασία του ελληνικού πληθυσμού από τον νέο κορονοϊό. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως το σχέδιο του Υπουργείου περιλαμβάνει άμεσες και στοχευμένες προσλήψεις γιατρών και προσωπικού, τη σύσταση διατομιακής επιτροπής σε επίπεδο γενικών γραμματέων και γενικών διευθυντών των Υπουργείων για τον καλύτερο συντονισμό του έργου, καθώς και τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής, η οποία θα ενημερώνεται και θα εξετάζει κάθε νέα περίπτωση ύποπτου ή πιθανού κρούσματος του νέου ιού που θα εντοπίζεται στη χώρα. Τώρα, πάμε και στα της οικονομίας. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η πρόσφατη ομιλία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κατά την οποία ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας κάνει κακό στην οικονομία. Η αναφορά αυτή του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε την οργή της Φόφης Γεννηματά, με το κίνημα αλλαγής να δημοσιοποιεί το βίντεο και να κατηγορεί τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για ακραία νεοφιλελεύθερες απόψεις. Στο χώρο των αντιδράσεων δεν άργησαν να μπουν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΜέΡΑ25 και το ΚΚΕ, που εξαπέλυσαν δρυμή κατηγορό κατά της κυβέρνησης, την οποία και κατήγγειλαν για έλλειψη πολιτικής βούλησης και ατολμία του Κυριάκου Μητσοτάκη να βάλει φρένο στο νέο κύμα πληστηριασμών που έρχεται και απειλεί τις κατοικίες χιλιάδων ανθρώπων. Σε αυτό το θέμα θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην αίθουσα ειδήσεων να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πραγματικά, όπως το πει, είναι μια θύελλα αντιδράσεων μετά από αυτή την δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Να πούμε ότι πριν λίγη ώρα είχαμε απάντηση και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, θα το δούμε αργότερα το απόσπασμα. Βέβαια. Έταζαν μπολντόζες στο ελληνικό και η μόνη μπολντόζα που θα φέρουν θα στοχεύει την πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι ενδεικτικό, δηλαδή, του κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Υπενθυμίζουμε ότι, όπως είπε και ο κ. Γεωργιάδης, όντως στο τέλος Απριλίου τελειώνει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή, τέλος πάντων, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όσο περιορισμένη και αν είναι, υπάρχει μόνο ως μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πλαίσιο του παλιού νόμου Κατσέλη. Ναι. Ακόμα και τώρα, όμως, να είμαστε ειλικρινείς, δεν σταμάτησαν ποτέ να γίνονται πληστηριασμοί. Απλά υπάρχει εκτίμηση ότι μόλις μπουν τα σχέδια των τραπεζών το ένα μετά το άλλο, μετά και το τέλος προστασίας της πρώτης κατοικίας, θα ανέβουμε σε επίπεδα ρεκόρ οι πληστηριασμοί. Θα τους δούμε να φτάνουν τις 20 με 25.000. Οι πληστηριασμοί είχαν αρχίσει ήδη να κάνουν άλματα από το 2019 και συγκεκριμένα το τέλος του 2019, με το πρώτο ρεκόρ να ήταν με 3.500 κοντά τον Σεπτέμβριο. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο κ. Γεωργιάδης πριν 20 μέρες περίπου είχε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, είχε αναφερθεί και είχε πει ότι προστασία πρώτης κατοικίας δεν θα υπάρχει. Να πάει όποιος θέλει να προστατέψει το σπίτι του, να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να διασφαλίσει έτσι την περιουσία του. Μάλιστα, είχε πει και αυτό είχε προκαλέσει αίσθηση ότι εγώ το λέω από τώρα για να μην χαλάμε τις καρδιές μας από 30 Απριλίου και μετά. Όπως το λες, είναι Γιώργο. Να σημειώσουμε πάνω σε αυτό όμως ότι ναι, δεν μπορούν όλοι εύκολα να μπουν σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έχει κάποια πολύ δύσκολα κριτήρια για να περάσεις και περιουσιακά και εισοδηματικά. Αλλά ακόμα και αυτοί που θα μπουν να προστατεύσουν την περιουσία τους, έχουμε δει πώς υπάρχει το θέμα, πώς είναι με τις ρυθμίσεις. Πολλοί κόσμος μπαίνει σε μια ρύθμιση. Για παράδειγμα, έχουμε τις 120 δόσεις που ο κόσμος έχει βάλει τις οφειλές του σε ταμεία και εφορία. Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολο να την κρατήσει αυτή τη ρύθμιση. Και ειδικά το νέο σχέδιο που ετοιμάζεται από
την κυβέρνηση. Δεν ετοιμάζεται, δεν είναι κάτι που θα ακούσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έχει μιλήσει για το θέμα και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Mm-hmm. Στο παρελθόν έχει αναφερθεί και ο ειδικός γραμματέας του διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ο κύριος Φώτης Κουρμούσης. Ο κύριος Σταϊκούρας στην τελευταία του αναφορά για το τι μας περιμένει μετά το τέλος της προστασίας της πρώτης κατοικίας το Μάιο, mm-hmm. Είπε ότι το σχέδιό μας θα είναι ένα ενιαίο και δεν θα αφορά 8 διαφορετικές καταστάσεις, 8 σχήματα όπως ισχύει σήμερα. Mm-hmm. Και ο στόχος της αλλαγής, θα περάσουμε δηλαδή από το παλιό στο καινούριο, θα είναι για να βγουν στη σέντρα, παραφράζω βέβαια, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Mm-hmm. Οι οποίοι είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική οικονομία, αλλά εδώ υπάρχει η κριτική που γίνεται και είναι πολύ καχύποπτη και λένε ότι ξέρετε κάτι, ίσως να μην είναι τόσοι πολλοί στρατηγικοί κακοπληρωτές όσο μας λένε οι τράπεζες και οι θεσμοί, ίσως στην ελληνική οικονομία μετά από 3 μνημόνια, απλά να υπάρχουν πραγματικά χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Είναι υποχρεώσεις που βγήκαν μέσα σε μια δεκαετία κρίσης. Δεν μετράει μόνο ο χρόνος των 3 μνημονίων, μετράει πόσο ήταν σε κρίση η ελληνική οικονομία και από τότε που ξεκινήσαμε και μπήκαμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με τα μνημόνια μέχρι τώρα, δεν έχει υπάρξει ανάκαμψη. Ο άνθρωπος που έβγαζε χ ποσό, έβγαζε 2.000 το μήνα και είχε δάνεια τα οποία ήταν για να τα αποπληρώνει με βάση τα λεφτά που έβγαζε τότε, τώρα ή βγάζει 1.000 ευρώ ή μπορεί να είναι και άνεργος ακόμα. Και να μην μπορεί όσες ρυθμίσεις και να κάνει, mm-hmm. όπως και να το δούμε, δεν γίνεται να εφαρμόζεται στην Ελλάδα αυτό που εφαρμόζεται στη Δανία, ας πούμε, ή σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης που δεν πέρασε 3 μνημόνια. Τώρα, ο κύριος Σταϊκούρας, ανέφερες και πριν, είπε πρόσφατα ότι θα υπάρξει ένα νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το είπε και ο κύριος Κουρμούσης. Ο κύριος Γεωργιάδης φαίνεται να ανοίγει συνεχώς ένα θέμα, όπως λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, σαν να είναι λαγός για κάτι κακό που έρχεται. Και την ίδια στιγμή έχουμε και την απόφαση του Eurogroup, που την ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, Κωνσταντίνε, η οποία λέει ότι οι αρχές χαιρετίζουν τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να σταματήσει η προστασία της πρώτης κατοικίας από τις 30 Απριλίου και μετά. Δεν λένε χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης για ένα νέο σχήμα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Έτσι είναι, Γιώργο, το είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει στα σκαριά και ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο που, όπως μου τα εξηγούσες νωρίτερα, δεν προμηνύει και πολύ καλές ειδήσεις. Είναι πολύ αυστηρό γιατί βασίζεται στη λογική της δεύτερης ευκαιρίας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ καλό για μια επιχείρηση και να προβλέπεται γρήγορη εκαθάριση των οφειλών με ρευστοποίηση της περιουσίας, mm-hmm. Ακόμα και της ακίνητης περιουσίας, για να πληρωθούν οι οφειλές, οι οποίες και αυτές θα πάνε κουρεμένες σε αυτούς που σε έχουν δανείσει και σε αυτούς που χρωστάς. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ μπορεί να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία για έναν επιχειρηματία, για μια επιχείρηση, mm-hmm. δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για ένα νοικοκυριό το οποίο θα χάσει το σπίτι του. Mm-hmm. Και υπάρχουν προβλέψεις και να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς ποια είναι η λογική του νέου σχεδίου, του νέου πτωχευτικού. Θα υπάρχει βοήθεια από το κράτος, από το δημόσιο, για να μείνεις ενοικιαστής στο σπίτι σου αφού το έχεις χάσει. Α, πάλι καλά. Πώς θα γίνεται αυτό, με κάποιο επίδομα, ας πούμε, ακριβώς, για να πληρώνεις ένα κομμάτι του δανείου? Αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνεται προς τα έξω. Ναι. Και εδώ πέρα φαίνεται η δυσκολία που υπάρχει. Δεν υπάρχει λογική του να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, να μπορέσεις να διατηρήσεις την κυριότητά της και να βρεθεί ένας τρόπος σε βάθος χρόνου να αποπληρώσεις τα χρέη σου. Απλώς αλλά να μην κοιμηθείς στο παγκάκι. Είναι να τελειώνουμε με τα κόκκινα δάνεια τώρα και για τις τράπεζες. Mm-hmm. Και αυτό το λέω, Γιώργο, ξέρεις γιατί? Γιατί σήμερα είχαμε αναφορά και από τον κύριο Ντεγκίντο, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος ζήτησε σήμερα να γίνονται πιο γρήγορα ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει το θέμα των κόκκινων δανείων. Έκανε διπλή αναφορά σε αυτό το θέμα σήμερα που είναι στην Αθήνα. Παράλληλα, και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές. Πρέπει να προχωρήσει αυτό το ζήτημα, να εξυγειανθούν οι τράπεζες. Ναι. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι ξένοι που έρχονται στην Αθήνα αναφέρονται στο θέμα των κόκκινων δανείων και το πόσο σημαντικό να προχωρήσει η διαδικασία. Να υπενθυμίσουμε ότι τόσο οι θεσμοί, όσο και σε δηλώσεις από στελέχη της κυβέρνησης, έχει τονιστεί η ανάγκη να βγουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές στις αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Και γιατί οι θεσμοί ζητάνε συνέχεια επιτάχυνση? Γιατί ζητάνε πια για να ξεκαθαρίσουν τα κόκκινα δάνεια, για να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Ακόμα και ο νόμος Κατσέλη που έχει πάρει εκδίκαση κάποιων υποθέσεων σε βάθος πολλών ετών, φτάνει μέχρι το 2027 η εκδίκαση των υποθέσεων. Έχουν ζητήσει οι θεσμοί να κοπεί αυτός ο χρόνος, να υπάρχει μια επιτάχυνση της διαδικασίας, να τελειώσουν όλες οι υποθέσεις μέχρι το 2023. Άρα, οπότε, με βάση όλα αυτά, αν έρθει κάτι που θα παραπέμπει σε προστασία πρώτης κατοικίας, ουσιαστικά θα έχει τραπεζοκεντρική λογική, θα είναι προστασία των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Αν καταλαβαίνω κάτι λάθος, με διορθώνεις. Να ξεκαθαρίσει γρήγορα η κατάσταση.
Πώς? Να ξεκαθαρίσει γρήγορα ακριβώς η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια. Και αυτό φαίνεται να το φωτογράφησε και ο κύριος Ντεγκίντος, ο οποίος είναι μεν τώρα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όμως ειδικά στο θέμα των πληστηριασμών έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Ποιο είναι αυτό? Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι η Ισπανία, επειδή και η Ισπανία πέρασε κρίση με τον υπουργό τον κύριο Ραχόι, είχε κάνει το ρεκόρ τότε που υπήρχαν κατασχέσεις και πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας 100 τη μέρα. Προφανώς και δεν είναι πρότυπο. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά, να τα παρακολουθούμε, γιατί φαίνεται ότι ισχύει η ρίση για τον καπνό και την φωτιά στο συγκεκριμένο θέμα, Κωνσταντίνε Μαραβελίδη. Ούτως ή άλλως εσύ εδώ και καιρό έχεις μεταδώσει και το ρεπορτάζ σου, ότι δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα στις τράπεζες, πως ήρθε επιτέλους η ώρα να ξεφορτώνουν από κόκκινα δάνεια. Να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό και βεβαίως πώς ακριβώς θα γίνει αυτό το ξεφόρτωμα και κυρίως σε βάρος. Γιώργο, το σημαντικό που πρέπει να πούμε και να ξαναπούμε είναι ότι βεβαίως και έχουν δίκιο και οι θεσμοί και η κυβέρνηση ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα των κόκκινων δανείων. Πρέπει να φύγει αυτό το μεγάλο βάρος από τις ελληνικές τράπεζες, να δουλέψει η ελληνική οικονομία, ναι, αλλά να μην γίνει αυτό εις βάρος των οικοκυριών. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ειδική σε βάρος περίπτωση, ποιον? Γιατί έχει περάσει τρία μνημόνια. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην ελληνική οικονομία. Ας μην βρούμε τη λύση στο να επιβαρύνουμε τους πολίτες οι οποίοι ήδη θυσίασαν πολλά. Έτσι ακριβώς. Κωνσταντίνε Μαραβελίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε άλλο θέμα περνάμε τώρα. Εξελίξεις έχουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου μετά τη συνάντηση του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη στην Νιόν της Ελβετίας, όπου σήμερα είχε έναν κύκλο συναντήσεων με στελέχη της UEFA, ανάμεσα σε αυτούς και με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητικές πηγές, ο πρόεδρος Αλεξάντερ Τσέφεριν αποδέχθηκε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την σύναψη συμφωνητικού παροχής τεχνικής βοήθειας για την επανεκκίνηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός πως από τις συναντήσεις αυτές ήταν απόνο αρμόδιος υφυπουργός ο κύριος Λευτέρης Αυγιαννάκης, κάτι το οποίο προφανώς και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση του πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού με τον Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, σε τηλεφωνική του παρέμβαση στον Real FM το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας άδειασε τον Λευτέρη Αυγιαννάκη, λέγοντας ότι είναι υφυπουργός αρμόδιος για το θέμα, όμως στοχοποιήθηκε και από τους δύο ποδοσφαιρικούς συλλόγους που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επομένως, όπως είπε ο κύριος Πέτσας χαρακτηριστικά, δεν χρειάζεται ένα πρόσωπο αυτή τη στιγμή να έχει μία κακοπιστία. Πάμε τώρα να τα εξηγήσουμε, να τα δούμε όλα αυτά μάλλον. Θα τα εξηγήσει ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης, που τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Είναι στην αίθουσα ειδήσεων, μας περιμένει. Γιώργο, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πού πάμε είναι το ερώτημα, ποια είναι η επόμενη μέρα? Υποθέτω θα συμφωνήσουμε ότι η απουσία Αυγιαννάκη από αυτό το ταξίδι δείχνει άδειασμα ή ότι είναι σε καραντίνα ο αρμόδιος υφυπουργός. Νομίζω ότι τα έχεις πει όλα, τουλάχιστον όσον αφορά τον υφυπουργό αθλητισμού. Ναι. Μου κάνει εντύπωση πώς γίνεται να βγαίνει μια κυβέρνηση, ένας εκπρόσωπος και να λέει ότι ένας συγκεκριμένος υπουργός τυχαίνει να μην απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες των δύο μεγάλων συλλόγων αυτή την εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ουσιαστικά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης κάνουν ό,τι θέλουν σε ελεύθερη μετάφραση. Ναι. Αυτό σημαίνει. Και επίσης μου κάνει εντύπωση πόσο ο κύριος Αυγιαννάκης παραμένει στη θέση του. Ναι. Αν όχι τουλάχιστον να κρατομηθεί από πλευράς κυβέρνησης, ο ίδιος προσωπικά, μετά τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, να πηγαίνει εκπρόσωπος της κυβέρνησης και μάλιστα υπουργός επικρατείας, να πηγαίνει στην ΙΟΝ, να μιλάει με αξιωματούχους της UEFA και της FIFA, και εσύ, ο οποίος έχει το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού, να απουσιάζεις, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Βέβαια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό αφορά, αν θέλεις, Γιώργο, τον ίδιο τον κύριο Αυγιαννάκη. Mm-hmm. Το θέμα είναι τώρα στην ουσία να πάμε. Καταρχάς, εδώ δεν έχουμε απλά παρέμβαση του αυτοδιοίκητου. Εδώ ουσιαστικά η κυβέρνηση έχει καταργήσει το αυτοδιοίκητο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ΕΠΟ σήμερα συνεδρίασε, έκανε ένα παρασυμβούλιο, όπως λέμε. Mm-hmm. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει η κυβέρνηση και να μην είναι ενημερωμένη. Και δεν σας κρύβω ότι από πλευράς του Προέδρου της ΕΠΟ, του κυρίου Γραμμένου και στελεχών της Ομοσπονδίας, τέθηκε ακόμα και το ενδεχόμενο να πάει αύριο κλιμάκιο της ΕΠΟ στην ΙΟΝ να ενημερωθούν από την UEFA τι ακριβώς συζητήθηκε με την ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Αυτά είναι, δεν ξέρω, είναι για ένα best seller, είναι για, για μια σαπουνόπερα, δεν ξέρω, μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Δηλαδή η κυβέρνηση να φεύγει, να πηγαίνει στην ΙΟΝ, να μην ξέρει τίποτα η ΕΠΟ, που η ΕΠΟ είναι καλή ή κακή, αλλά είναι εκλεγμένη. Ναι. Έτσι, έγιναν εκλογές και βγήκε μια διοίκηση. Δεν έπρεπε λοιπόν η κυβέρνηση
έστω για τα μάτια του κόσμου, έστω για τα μάτια της ΕΠΟ, του ποδοσφαίρου, να ενημερώσει και να πει ότι ξέρετε κάτι, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, αποτύχατε, πάμε στην ΙΟΝ. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι οι εκλογές στην ΕΠΟ είναι προγραμματισμένες για το καλοκαίρι και να διευκρινίσω για πολλωστή φορά ότι η ΕΠΟ είναι υπό την επιτροπή της FIFA και της UEFA. Mm-hmm. Είναι εδώ τα τελευταία χρόνια. Και προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι όσον αφορά τη συμφωνία, τα μνημόνια κλπ. Διότι μέτρα έχουμε. Ναι. Τα μέτρα τα έχει πάρει η FIFA και η UEFA. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται. Mm-hmm. Όπως νόμους έχουμε και δεν εφαρμόζονται. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Τσέφεριν, ο οποίος είναι μετριοπαθής πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, αποδέχθηκε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Ναι. Το ίδιο φαντάζομαι και ο κύριος Ινφαντίνο, mm-hmm. είναι το αφεντικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο οποίος σήμερα ήταν στη Βουδαπέστη, είχαν συνέδριο οι αθλητικοί συντάκτες, οι Ευρωπαίοι αθλητικοί συντάκτες. Σε σχετική ερώτηση είπε ότι ασφαλώς και θα μιλήσουμε οτιδήποτε μπορούμε να συνεισφέρουμε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Φαντάζομαι θα αποδεχθεί και εκείνος την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Άρα περιμένουμε και τους δύο στην Ελλάδα να τα βάλουν κάτω να συζητήσουν και να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις τι ακριβώς θα γίνει. Διότι εσύ μπορείς να εικάσεις τι είναι αυτό ή τι μπορεί τέλος πάντων να είναι αυτό το μνημόνιο που ακούμε μεταξύ UEFA, FIFA και ελληνικής κυβέρνησης. Εμένα το μυαλό μου πάει ναι. Στο πολύ έτσι εύκολο για την κυβέρνηση, πάρτε τα όλα. Να το πω έτσι απλά. Για κάντο λίγο αυτό λαϊκά, για να... Δηλαδή επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε αποτύχει ναι. και είσαστε εσείς 3 χρόνια, να τα πάρετε όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε εκπροσώπους σας, βλέπουμε ξένους διαιτητές, εσείς να κάνετε κουμάντο. Να μπει κάποιος, ο οποίος θα τύχει της γενικής αποδοχής και από ελληνική πλευρά mm-hmm. και από την ξένη πλευρά. Ναι. Και από εκεί και πέρα υποτίθεται να υπάρχει μια συμφωνία κυρίων να προχωρήσουμε με νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα δεν μπορώ να τα πω, διότι ενδεχομένως να μην έχουν πέσει καν στο τραπέζι. Ναι. Ήδη έγινε γνωστό ότι το Σάββατο το πρωί πέρασε το Μέγαρο Μαξίμου Ντέμις Νικολαίδης. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι δεν ήταν η πρώτη συνάντηση μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη και του Ντέμι Νικολαίδη. Το θέμα είναι ότι τι ρόλο θα παίξει ο Ντέμις Νικολαίδης εάν θα παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Έχει να κάνει με κάποιο κυβερνητικό πόστο, έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Εγώ απλά θα αναφέρω ότι ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο, Γιώργο μου, έχει μια διαδρομή. Ναι. Ο Ντέμις Νικολαίδης τα είπε πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω μόνο ΑΕΚ, άρθρο 44, χρέη και πού οδήγησε αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πριν αποφασίσουμε να επιλέξουμε έναν άνθρωπο, θα πρέπει να δούμε αυτός ο άνθρωπος ποιος ήταν, τι πρεσβεύει, τι έχει κάνει. Και αυτό ναι. ισχύει για τον οποιοδήποτε Ντέμι Νικολαίδη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπήρξαν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι σήκωσαν τον γύρο του 2004, ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι καλοί μπορεί να εξελιχθούν και ως καλοί παράγοντες. Και άλλο να είσαι σε μια ομάδα, πάει ΑΕΚ, πάει Ολυμπιακό, πάει Παναθηναϊκό κλπ. Και άλλο να είσαι στην ΕΠΟ ή σε κάποιο άλλο πόστο. Ναι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ η κυβέρνηση mm-hmm. και έχει να κάνει και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που λέω και με άλλους τα ονόματα των οποίων έχουν πέσει στο τραπέζι. Δηλαδή το θέμα μας δεν είναι για τα μάτια του κόσμου να εντυπωσιάσουμε. Το θέμα είναι πού πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτή και ποιος στιγμή θα έχει την ευθύνη επίσης για το πού ακριβώς πάει. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που λες ότι η διάθεση της κυβέρνησης είναι να πει στην UEFA και στη FIFA πάρτε τα όλα, αυτό το όλα δεν είναι μόνο έλεγχος, είναι και η ευθύνη. Δηλαδή μετά θα δείχνει την UEFA και τη FIFA στα όποια έκτροπα και θα λέει εμείς δεν φταίμε, αυτοί κάνουν κουμάντο. Εάν το πάμε σε βάθος, ναι. η κίνηση του Πρωθυπουργού είναι έξυπνη. Με ποια λογική είναι έξυπνη? Ο νέος πρόεδρος της FIFA, ο Ινφαντίνο, mm-hmm. αυτό που έχει σαν μότο είναι θέλω να πολεμήσω τη διαφθορά. Ναι. Μη του λες για Μπλάτερ, μη του λες για Μισελ Πλατινί. Είχε πάει πριν 15 μέρες στο Μαρόκο ναι. για το ίδιο λόγο, για τη διαφθορά. Mm-hmm. Όσοι τον ρωτούνε λένε ότι εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση τον καλέσει, δεν μπορεί ο Ινφαντίνο να αρνηθεί. Ναι. Από την άλλη, η FIFA δεν μπορεί να αδειάσει την ΕΠΟ, διότι η FIFA και η UEFA είναι εδώ, έχουν εκπροσώπους. Mm-hmm. Ό,τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι υπό τις ευλογίες. Έγινε μια συνάντηση των ιδιοκτητών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ήταν εκεί η FIFA και η UEFA. Mm-hmm. Η FIFA και η UEFA έχουν πει για εκλογές της ΕΠΟ και μάλιστα θυμίζω ότι πριν λίγο καιρό είπαν, επαναλαμβάνω, η Παγκόσμια Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, εμείς το καλοκαίρι φεύγουμε.
Και ξαφνικά, λίγους μήνες πριν φύγουνε, έρχεται η ελληνική κυβέρνηση και λέει: βοηθήστε με. Ζητάω ένα σωσίβιο. Τι θα κάνει η FIFA και η UEFA? Δεν μπορεί να το αρνηθεί. Γιατί είναι οι υπερκείμενες αρχές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν μπορούν, όταν μια χώρα με τον πρωθυπουργό της ζητάει βοήθεια, δεν μπορούν να το αρνηθούν. Το θέμα είναι πώς, κατά την άποψή τους, θα βοηθήσουν. Εδώ είναι το ζητούμενο. Ναι. Δεν επαναλαμβάνω τα λόγια, έχουμε χορτάσει, νόμους έχουμε, δεν εφαρμόζουν. Το θέμα είναι τι θα κάνουν προκειμένου να σταματήσει αυτή η ιστορία τώρα που συζητάμε τόσες μέρες και να καθίσουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Επίσης υπάρχει και άλλη μια διάσταση. Λες νόμους έχουμε, αλλά δεν τους εφαρμόζουμε. Θα μπορούσε κάποιος να σου πει ότι και όταν έχουμε νόμους και πάμε να τους εφαρμόσουμε, τότε όταν ξεσηκώνεται μία ή δύο ομάδες, πάμε και αλλάζουμε τους νόμους. Έχουμε το παράδειγμα τώρα του ΠΑΟ με την Ξάνθη. Αυτό ακριβώς. Ο νόμος είναι σαφής. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει ότι δεν ισχύει αυτός ο νόμος, ισχύει αυτό που λέω εγώ. Ναι. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τόσα χρόνια καθόμαστε και λέμε και στις συζητήσεις που κάνουμε ότι έχουμε γίνει Ουγκάντα, νομίζω ότι μιλάμε άσχημα, βρίζουμε την Ουγκάντα. Δεν είναι η Ουγκάντα του Αμινταντά. Η Ουγκάντα έχει προχωρήσει. Mm-hmm. Εμείς πάμε πιο πίσω. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να μην έχουμε αυτοσεβασμό. Δεν έχουμε αυτοσεβασμό. Μάλιστα. Δεν κοιτάμε τον εαυτό μας, Γιώργο, στον καθρέφτη. Mm-hmm. Και έχουμε την εύκολη λύση. Πάμε στη FIFA και στην UEFA. Και αυτοί γελάνε μαζί μας. Οι ξένοι γελάνε μαζί μας. Mm-hmm. Ο Ινφαντίνο ξέρει πάρα πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο τι γίνεται. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι δεν περιποιεί τιμή σε μια χώρα να εκπέμπει μια εικόνα SOS, ότι ελάτε εδώ γιατί εμείς τα έχουμε κάνει μαντάρα ή δεν μπορούμε να χωρίσουμε τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και απειλούν να ενώσουν, να κόψουν την Ελλάδα στη μέση και άλλα τέτοια. Όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει τώρα σήμερα στο Real FM ότι έχει στοχοποιηθεί ο υπουργός από τους δύο μεγάλους, εσύ τι κάνεις σαν κυβέρνηση? Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ καταλλήλως. Δηλαδή, ο κόσμος καταλαβαίνει. Δηλαδή έρχεται ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης. Επειδή δύο ομάδες τον στοχοποίησαν. Ναι, έρχεται ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης και λέει δεν τον θέλουμε. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή εσύ θα κάνεις αυτό που θέλουν οι δύο επιχειρηματίες? Θέλεις να βάλεις τον Ντέμι Νικολαίδη? Αν σου πει λοιπόν ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης δεν τον θέλουμε, άρα δεν θα το βάλεις τον Νικολαίδη και τον κάθε Νικολαίδη. Ναι. Δηλαδή εδώ δεν προχωράς μπροστά. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που κάνει κουμάντο στον τόπο. Δεν κάνουν οι επιχειρηματίες. Mm-hmm. Δεν κάνουν οι ομάδες. Όλα αυτά φαντάζομαι με έμφαση το υποτίθεται. Ναι, αυτό βλέπουμε, αυτό βιώνουμε. Ναι. Γι' αυτό είναι θλιβερή όλη η ιστορία, είναι θλιβερή. Mm-hmm. Γι' αυτό ξεκίνησα και λέω, Γιώργο, δεν έχουμε παρέμβαση. Εδώ έχουμε καταστρατήγηση, εδώ δεν υπάρχει ΕΠΟ, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Mm-hmm. Εδώ λέμε, έλα κύριε, η κυρία FIFA και η κυρία UEFA και δες τι θα κάνεις. Ό,τι πεις, εγώ είμαι μαζί σου. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό, ότι είμαι μαζί σου? Έχεις σχέδιο? Έχεις ένα πλάνο? Έχεις κάποια πρόταση? Δηλαδή έχεις ραντεβού την Τρίτη στην Ιόν και φωνάζεις τους παλιούς ποδοσφαιριστές να σου πούνε τι? Τώρα το κάνεις? Δεν έπρεπε να το έχεις σκεφτεί σαν κυβέρνηση? Γιατί έπρεπε να έχουν φτάσει τα πράγματα εδώ? Γιατί να ξεσηκωθούν στον ΠΑΟ? Γιατί να βγάζεις ανακοινώσεις Ολυμπιακός? Σαν κυβέρνηση έπρεπε να έχεις δείξει αντανακλαστικά. Ναι. Γι' αυτό και λέγεσαι κυβέρνηση. Mm-hmm. Και βέβαια μένει να δούμε αν και όλα αυτά που θα γίνουν, οι επαφές, όταν θα γυρίσει ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν θα έρθει ο κύριος Ινφαντίνο κλπ. Κλπ. Αν θα είναι αρκετά όλα όσα θα γίνουν και όσα θα ανακοινωθούν για να εκτονωθεί το κλίμα. Γιατί ήδη μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στην Τούμπα που μας έλεγε τις προάλλες. Το πρωτάθλημα γενικώς γίνεται σε ένα κακό κλίμα. Και αναρωτιέται κανείς, αν δεν αλλάξει αυτό το κλίμα, πώς μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά? Σαφώς. Πάντως, χθες είχαμε ποδόσφαιρο. Ναι. Είδαμε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού πήγε στο γήπεδο 30.000. Mm-hmm. Μια καθαρή νίκη. Είδαμε ότι οι ποδοσφαιριστές στάθηκαν στο ύψος τους. Ο κόσμος ήταν όλα πολύ όμορφα. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Αλλά για να το κάνουμε, θα πρέπει να το θέλουμε. Και θα πρέπει να ξέρουμε πώς να το υπηρετήσουμε. Mm-hmm. Εμείς δεν ξέρουμε πώς να το υπηρετήσουμε. Και λυπάμαι που το λέω. Μάλιστα. Υπάρχει άγνοια όσον αφορά το θέμα του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, το θέμα της διαχείρισης. Έπρεπε η κυβέρνηση εδώ και καιρό να έχει προβλέψει, βλέποντας ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, ξεφεύγουν μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου, το εξής. Εγώ είμαι 36 χρόνια επαγγελματίας.
Υποτίθεται ότι οι δύο μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι. Όχι, υποτίθεται, είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Υπάρχει φανατισμός. Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω ζήσει τέτοιο μίσος μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τέτοιο μίσος, τέτοια ένταση, τέτοια τοξικότητα. Έχουν δηλητηριαστεί τα πάντα. Και ακόμα και ο κόσμος παρασύρεται. Οι υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι λιγοστεύουν. Έχει παρασυρθεί. Γι' αυτό το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά. Γιώργο Κολοκοτρώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Καλώς βράδυ. Επίσης. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας ούτως ή άλλως. Κυρίες και κύριοι, εμείς και στο δεύτερο μέρος του δελτίου θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νέα δεδομένα και για την κρίση που έχει ενσκύψει στο χώρο του ποδοσφαίρου. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Γιώγιακα, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Επειδή είστε γιατρός, να ξεκινήσουμε μετά της υγείας, θα έλεγα εγώ, καθώς κάνει το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σήμερα για τα social media εδώ και τρεις μέρες, τέλος πάντων. Αυτό είναι πρόβλημα δικό μας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το περίφημο χαρτάκι με την κυρία που έκλεισε γαστροσκόπηση για το 2022 στο νοσοκομείο των Χανίων. Και με αφορμή αυτό υπήρξαν κλήσεις από συναδέλφους μας στην γραμμή την αυτοματοποιημένη για ραντεβού και υπάρχουν και νοσοκομεία της Αθήνας που λένε ότι δεν υπάρχει ραντεβού μέχρι το τέλος του 2020 και μόλις προχτές μπήκαμε στον Φεβρουάριο, δηλαδή δεν υπάρχει ραντεβού για 10-11 μήνες μετά. Κύριε Μελιγκόνη, μόνο που ο οποιοσδήποτε υπάλληλος είπε αυτό το πράγμα στον ασθενή είναι ντροπή μας. Και εγώ σαν γιατρός και ντροπή μας γιατί έκανε λάθος ο υπάλληλος ή γιατί όντως δεν υπάρχει. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες είναι γεγονός ότι ο προγραμματισμός είναι για το 2022. Έτσι, και μόνο που σήκωσε το τηλέφωνο και είπε ότι το ραντεβού είναι για το 2022, νομίζω ότι είναι ντροπή μας. Ναι. Και προσωπικά να ζητήσω συγγνώμη και σαν γιατρός πάνω απ' όλα. Έτσι. Δεν δικαιούμαστε να λέμε στον ασθενή να έρθει να κάνει μια εξέταση μετά από 2,5-3 χρόνια. Βέβαια. Και γαστροσκόπηση κιόλας. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβει. Το να κρίνει ένας γιατρός να ζητάει από τον ασθενή να κάνει μια γαστροσκόπηση σημαίνει ότι μπορεί να υποπτεύεται. Οτιδήποτε. Ακόμη και κακοήθεια, κάτι που αν δεν το δεις έγκαιρα μπορεί να στοιχήσει τη ζωή του ανθρώπου. Βέβαια. Άρα λοιπόν ο προγραμματισμός και η ευθύνη και των γιατρών και εκτιμώ ότι κάθε γιατρός από τη στιγμή που δίνει και το παραπεμπτικό θα πρέπει να παρακολουθεί και την εξέλιξη του ασθενή του. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έναν ασθενή να προγραμματίσει σε χρονικό διάστημα που δεν θα του δίνει τη δυνατότητα να είναι έγκαιρη και σωστή διάγνωσή του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι λάθος και του γιατρού που παρέμβησε τον ασθενή θα έπρεπε να το δει και να διορθώσει την όποια κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο το νοσοκομείο και οι υπεύθυνοι που έδωσαν το ραντεβού για το 2022. Και νομίζω ότι όλοι μας, παίρνοντας αυτό το παράδειγμα και ιδιαίτερα και ο Υπουργός Υγείας, αλλά και οι διπεάρχες και οι διοικητές των νοσοκομείων, αλλά όλοι μας οι γιατροί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να παρακολουθούμε και τους ασθενείς μας, την πορεία τους και την εξέλιξή τους, αλλά πάνω απ' όλα το χρόνο που σε κάθε νοσοκομείο δίνονται τα ραντεβού. Θέλω να πω όμως προσωπικά έτσι και να είμαι ειλικρινής ότι τα περισσότερα νοσοκομεία έτσι, και εξυπηρετούν και είναι κοντά στους ασθενείς και όλοι οι συνάδελφοι στο σύνολό τους, μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις όπως σε κάθε επάγγελμα μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, έτσι, προσπαθούν να δίνουν λύσεις όσο το δυνατόν συντομότερα και να προστατεύουν τους ασθενείς. Ίσως πολλές φορές η γραφειοκρατία, το σύστημα των ραντεβού, το απρόσωπο θα έλεγα, μπορεί να δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οργανωμένα και συντονισμένα όλοι μας να φροντίσουμε να μην ξαναδοθεί τέτοιο κακό παράδειγμα στη συνέχεια και όλοι οι ασθενείς στον κατάλληλο χρόνο να κάνουν την εξέταση που χρειάζονται προκειμένου και να διαγνώσκονται αλλά και να αντιμετωπίζονται σωστά. Τώρα κύριε Γιώγιακα, επειδή μαζεύονται πολλά το τελευταίο διάστημα στον χώρο της υγείας, θέλω να πω και τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε ειδήσεις και για την παιδοψυχιατρική του παιδών Πεντέλης και για άλλες κλινικές οι οποίες βρίσκονταν οριακά στο να κλείσουν. Έβγαλε το Υπουργείο κάποιες ανακοινώσεις, είπε ότι πήρε ένα γιατρό από εδώ, πήγε ένα γιατρό
γιατρό εκεί, έκανα από εκεί, αλλά μήπως έχει αρχίσει το πράγμα και φτάνει στα οριά του. Σας ρωτώ γιατί δεν βλέπω την κυβέρνηση να βιάζεται να κάνει προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και ο κ. Μητσοτάκης κιόλας είχε κατηγορηθεί προεκλογικά που έλεγε ότι δεν μπορεί να μην έχουμε στα νοσοκομεία μας νοσηλευτές και να πλεονάζουν οι γιατροί. Νομίζω ούτε οι γιατροί πλεονάζουν. Εγώ εκείνο που έχω να πω και προερχόμενος από έναν ακριτικό νομό, ναι, τη Θεσπρωτεία, mm-hmm, και με νοσοκομείο στην πόλη των Φιλιατών, ναι, υπάρχουν θέματα. Έτσι, και πρέπει να τα πούμε, να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, mm-hmm, γιατί τα θέματα αυτά δεν δημιουργήθηκαν σήμερα. Έρχονται και από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έχει τις ευθύνες της. Είπε ο κύριος Πολάκης ότι έκανε 18.000 προσλήψεις. Πούντες. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Και αυτά τα κενά και ο Υπουργός ο κύριος Κικίλιας αλλά και ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμευτήκαμε να τα καλύψουμε. Εντάξει, έγιναν όμως αυτές οι προσλήψεις. Ναι, μπορεί να μην είναι αρκετές, αλλά δεν έγιναν. Έχουν ολοκληρωθεί, κύριε. Λοιπόν, οι προσλήψεις αυτές έχουν ξεκινήσει. Ναι. Δυστυχώς όμως, γραφειοκρατίες, συγκροτήσεις των συμβουλίων προκειμένου να αξιολογήσουν τα προσόντα του κάθε γιατρού, mm-hmm, ήταν χρονοβόρες. Ήρθε ο κύριος Κικίλιας και άλλαξε το καθεστώς. Διαδικασίες που γινόταν σε 18 μήνες να γίνονται σε 5 μήνες. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι μέσα σε μια κυβέρνηση η οποία ήρθε, άλλαξε αρκετά πράγματα. Υπάρχουν διαδικασίες χρονοβόρες. Εδώ χρειάζεται όλοι μας και ιδιαίτερα και ο Υπουργός Υγείας να δώσει τη δυνατότητα στους διπεάρχες να τρέξουν αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Και φαντάζεστε ένας διορισμός από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μέχρι να μπορέσει να πάει ο γιατρός στο νοσοκομείο, θέλει αρκετούς μήνες πάλι. Ναι. Να πάρεις το διορισμό του, να τον τρέξεις από γραφείο σε γραφείο, προκειμένου να γίνει όλη η διαδικασία, μπορεί να φτάσει και 3 και 4 μήνες. Άρα αυτά πολύ λιγότερο πράγματα από τη γαστροσκόπηση στα Χανιά, έτσι. Έτσι. Πολύ λιγότερο, αλλά ναι, με τρέξιμο και αυτό. Όντως. Εδώ είναι το στοίχημά μας, mm-hmm, και πιστεύω το έχει αντιληφθεί ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, και όλο του το επιτελείο. Υπάρχει καλή διάθεση. Δεν πρέπει να μένουμε στη διάθεση. Πρέπει να ξεπεράσουμε όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Και το στοίχημά μας, mm-hmm, είναι να ξεπεράσουμε όχι μόνο στον χώρο της υγείας, αλλά σε όλους τους τομείς τη γραφειοκρατία. Εδώ είναι το στοίχημα για να μπορέσουμε σύντομα να δώσουμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε και ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και όλοι μας, mm-hmm, να δούμε την επόμενη μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Να μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει το γιατρό του την ώρα που πρέπει, να έχει το νοσηλευτικό προσωπικό, να έχει όλα αυτά που χρειάζονται. Και νομίζω ότι θα παλέψουμε και θα το κερδίσουμε αυτό το στοίχημα, γιατί υπάρχει και η βούληση και η θέληση. Τα αντανακλαστικά υπάρχουν. Σας ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ξεκίνησε την Κυριακή να λέει, να διαψεύδει τα ρεπορτάζ όλων μας ότι υπάρχουν λήψεις στα φάρμακα και 2 μέρες μετά απαγόρευσε τις εξαγωγές τους. Παραδεχόμενος προφανώς ότι υπήρχε θέμα, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα και η πολιτική του φαρμάκου, mm-hmm, βλέπουμε ότι με τις μειώσεις των τιμών που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια, πολλές εταιρείες έχουν η ανάγκη, τέλος πάντων, mm-hmm, τους έφερε στη θέση να έχουν πάρα πολύ φτηνά φάρμακα. Mm-hmm. Με συνέπεια η κατανάλωση στη χώρα μας να μην τους δίνει τα κέρδη που θέλουν και προσδοκούν σαν εταιρείες, σαν οργανισμοί που είναι. Άρα λοιπόν προσπάθησαν να βρουν αγορές που θα τους έδινε περισσότερα κέρδη και κάτι που θέλαν και για την εταιρεία τους αλλά και για το προσωπικό που, ναι, που απασχολούν. Με αποτέλεσμα να κάνουν πολύ περισσότερες και να προσδοκούν πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό λοιπόν τεχνητά πολλές φορές δημιουργείται. Είτε και οι τιμές των φαρμάκων που είναι πάρα πολύ χαμηλές προσπαθούν να αποσύρουν κάποια φάρμακα, να μην έχουν ευρεία κατανάλωση. Έντεχνα λοιπόν και σκόπιμα πολλές φορές, mm-hmm, δημιουργούν τεχνητή έλλειψη των φαρμάκων. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι το αντιλήφθηκε και η ηγεσία του Υπουργείου και έδωσε αυτή. Σύμφωνοι, εγώ σας ρωτώ μήπως άργησε να το αντιληφθεί. Ακυρώθηκαν χημειοθεραπείες στο μέσο διάστημα. Πολλές φορές εκ του αποτελέσματος κρίνονται, κύριε Μελιγκόνη, mm-hmm, και τα αντανακλαστικά μας και η όλη η προσπάθεια που καταβάλουμε έτσι ώστε να είμαστε επαρκείς και συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις. Θέλω να πιστεύω όμως, mm-hmm, ότι τα όποια προβλήματα δημιουργούνται προσπαθεί να τα αντιληφθεί και να τα αντιμετωπίσει άμεσα. Νομίζω ότι η προσπάθεια που καταβάλει ο κύριος Κικίλιας είναι πάρα πολύ αξιόλογη και εκτιμώ ότι και θα τα καταφέρει, mm-hmm, και θα μπορέσει να σπάσει όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν την όποια θεραπεία, την όποια εξέταση
Και όπως και το συμβάν που έγινε στα Χανιά, θέλω να μην το ξανακούσουμε, γιατί είναι πράγματι λυπηρό την εποχή του 2020 να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Βέβαια. Και βεβαίως αναρωτιέμαι αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει αυτό που λέμε την έξωθεν καλή μαρτυρία, ότι θέλει πραγματικά να ενισχύσει τη δημόσια υγεία. Σας το ρωτώ αυτό, εσείς έχετε περάσει μια ολόκληρη ζωή σε νοσοκομεία και ιατρία. Διότι, ας πούμε, η πρώτη κουβέντα που ακούμε είναι για το περίφημο outsourcing ή αυτές οι ιδέες ότι να δίνουμε στους ασθενείς κουπόνια να πηγαίνουν σε διαγνωστικά ιδιωτικά για να μην μπαίνει το δημόσιο στο κόστος να αγοράζει αξονικούς τομογράφους και άλλα πανάκριβα ιατρικά μηχανήματα. Αυτή είναι μια λογική η οποία ή μπορεί να είναι σε αντιστοιχεία με τις τεράστιες ανάγκες που έχει τώρα το σύστημα δημόσιας υγείας και τις οποίες πριν λίγο αναγνωρίσατε. Νομίζω ότι κύριος άξονας και βασικός κορμός της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας είναι η δημόσια υγεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Και πάνω απ' όλα είναι η υγεία του καθενός μας, η υγεία του Έλληνα πολίτη. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό το τομέα θα επικεντρωθούμε και θα δώσουμε ό,τι πρέπει για να εξασφαλιστεί το δημόσιο αγαθό που είναι η υγεία. Από εκεί και πέρα όμως βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ναι. Είπε ο υπουργός μας, ο κύριος Κικίλιας, ότι αγόρασε τη δυνατότητα 43 κλινών για μονάδες εντατικής θεραπείας, προκειμένου άμεσα, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα και με τις εξελίξεις που έχουμε με τον κορονοϊό και ένα πρόβλημα ορατό που μπορεί, ευχόμαστε να μην έρθει στη χώρα μας, αλλά κανείς δεν ξέρει και πότε. Άρα λοιπόν, έχεις άμεσα τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν πολίτες μας, γιατί πάρα πολλοί είναι αυτοί που σε καθημερινή βάση, θα έλεγα, ψάχνουν κρεβάτια σε εντατικές μονάδες, όπου υπάρχει έλλειψη. Η δυνατότητα λοιπόν αυτή να μπορούν να φιλοξενούν τα ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές με πλήρη δαπάνη της ελληνικής πολιτείας, νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα που θα λύσει και την αγωνία των συνανθρώπων μας που αγωνιούν για την τύχη των ασθενών και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων που δεν έχουν ένα κρεβάτι προκειμένου να πετύχουν τις ανάλογες ιατρικής και επιστημονικής αντιμετώπισης και μπορεί να κινδυνεύει η ζωή τους. Άρα λοιπόν ένα παράδειγμα σαν αυτό νομίζω ότι κανείς δεν θα το επικροτούσε έτσι ώστε να αγοραστούν από ιδιωτικές κλινικές δυνατότητα φιλοξενίας σε κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Μπορούν να αγοράσουμε και άλλες τέτοιες παροχές. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το περιστατικό που του κλείσαν το 2022. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να καλύψουμε όλες τις δαπάνες προκειμένου ο συγκεκριμένος ασθενής και κάθε ασθενής να έχει την άμεση αντιμετώπιση. Νομίζω λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω σε αυτόν τον άξονα κινείται. Έχοντας ως βάση τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία και όπου δεν μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας με αγορά από το κράτος της δαπάνης της υγείας προκειμένου κάθε Έλληνας πολίτης να έχει άμεση ιατρική περίθαλψη. Τώρα, για να φύγουμε λίγο από τα θέματα της υγείας, αν και μπαίνει κανείς σε πειρασμό με όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, με όλα αυτά τα προβλήματα, να σκεφτεί πώς μπορεί μια χώρα να αντιμετωπίσει μια επίγουσα κατάσταση όπως ας πούμε ο κορονοϊός, αλλά τέλος πάντων αυτά ας ελπίσουμε δεν θα χρειαστεί να δούμε πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα στην πράξη. Στο ποδόσφαιρο, εσάς σας φαίνεται λογικό να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει ότι ένας υφυπουργός δεν ασχολείται με το χαρτοφυλακιό του, δεν πηγαίνει στην Ελβετία να μιλήσει με την UEFA και τη FIFA, επειδή δύο επιχειρηματίες τον κατηγόρησαν και τον έχουν στοχοποιήσει? Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, και επειδή αγαπάω το ποδόσφαιρο και έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, τα συμφέροντα στο ποδόσφαιρο, κύριε Μελικόν, είναι τεράστια. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, δεν πρέπει να κρυβόμαστε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και βλέπουμε, είπε ο εκλεκτός δημοσιογράφος πριν, ότι δεν είχαμε δει τέτοιες αντιπαλότητες μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε τώρα, υπάρχουν δύο μέτωπα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ με επιχειρηματίες, οι οποίοι και δυνατοί είναι. Μην ξεχνάμε δηλώσεις του κυρίου Σαββίδη και για τον πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ποτέ δεν θα γίνει πρωθυπουργός, έτσι, που έχουν δυναμητήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Και νομίζω ότι πολύ εύστοχα ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με την τοποθέτησή του στη Βουλή πριν τρεις μέρες, αλλά και με, με το κάλεσμα που έκανε στις αθλητικές αρχές της Ευρώπης και της παγκόσμιας, νομίζω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζεται μια παρέμβαση, μια ομπρέλα, προκειμένου
να φύγει αυτή η καχυποψία. Μάλιστα. Όσο και να θέλεις να είσαι δίκαιος, όσο και να θέλεις με ψυχραιμία να αντιμετωπίσεις αυτές τις καταστάσεις, mm-hmm. η καχυποψία των μεγαλοεπιχειρηματιών, αλλά ταυτόχρονα και των φιλάθλων, ναι. γιατί μην ξεχνάμε ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακοί είναι από τις μεγαλύτερες δυνάμεις ναι. Στην Ελλάδα mm-hmm. και ιδιαίτερα τα 3-4 τελευταία χρόνια με την ενδυνάμωση και την ποδοσφαιρική, που πράγματι δεν μπορεί να υπάρχει ποδόσφαιρο χωρίς Ολυμπιακό, χωρίς ΠΑΟΚ, χωρίς Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Για να μπορέσει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, πρέπει να υπάρχουν όλοι σε αυτό το χώρο. Και μπορεί πολύ εύστοχα να εφαρμόστηκε ο νόμος για τον πιθανό υποβιβασμό του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Βλέπεις όμως τι μέλη γενέστε, ποιες mm-hmm. θα είναι οι αντιδράσεις και τι πρέπει να κάνεις, να προκάμεις mm-hmm. πράγματα τα οποία mm-hmm. θα είχαν ξεφύγει και δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Πάρτε το παράδειγμα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, mm-hmm. που έτσι, λείπει από το πρωτάθλημα της Α1, mm-hmm. γιατί επέλεξε συνειδητά, θεωρώντας ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία, από όλους τους παράγοντες του μπάσκετ, mm-hmm. με αποτέλεσμα να αφήσει την ομάδα να υποβιβαστεί στην Α1 κατηγορία. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν σύνεση, χρειάζεται περισυλλογή ναι. και νομίζω πολύ εύστοχα ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τις ανώτατες αρχές του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου, προκειμένου τη δύσκολη αυτή στιγμή να επιφέρουν την ηρεμία για να μπορέσει να συνεχιστεί το πρωτάθλημά μας. Φοβάστε γιατί... μήπως ξεφύγει το κλίμα. Ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ένα κλίμα έως και τοξικό, το λέει κανείς, ας το πούμε εκρηκτικό. Προχθές είδαμε έναν υπουργό, τον κύριο Βορύδη, να φεύγει, φοβούμενος προφανώς ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας. Όλα αυτά πού σας παραπέμπουν. Χρειάζεται εγκράτεια πραγματικά και νομίζω ότι αυτή η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κίνηση αυτή που θα μπορέσει να φέρει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία. Ναι. Το κάλεσμα ξένων διαιτητών είδαμε σε ντέρμπι mm-hmm. να μην κουνιέται φύλο. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Και ας έχουν κάνει και λάθη. Ναι. Θεωρούν ότι τα λάθη αυτά δεν είναι σκεμμένα. Mm-hmm. Ελάτε να δούμε Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι έχουν και καλές διαιτησίες. Το λάθος όμως, και ένα λάθος από Έλληνα διαιτητή, θα είναι προκατηλημένο. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι και με την εμπειρία μας αυτά τα τελευταία 2 χρόνια, με την χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών, mm-hmm. έχει εξομαλύνει αρκετά πράγματα, προκειμένου και οι παίκτες να σέβονται τους διαιτητές, αλλά και ταυτόχρονα ήδη οι παράγοντες να μην διαμαρτύρονται έντονα. Νομίζω λοιπόν ότι και εκτιμώ mm-hmm. ότι η προσπάθεια αυτή θα αμβλύνει τις όποιες διαφορές mm-hmm. και θα ηρεμήσει την κατάσταση που υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Γιώργακα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, στο προσφυγικό θα πάμε τώρα. Επεισόδια και ρήψη δακρυγόνων είχαμε σήμερα στη Λέσβο, καθώς περίπου 2.000 πρόσφυγες πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας με κατάληξη το λιμάνι της Μυτιλίνης. Η αστυνομία τους απόθυσε κάνοντας χρήση χημικών, ακόμη και απέναντι σε γυναίκες και μικρά παιδιά. Τελικά, μια μικρή ομάδα 200 ατόμων, μέσα από χωράφια και βάζοντας φωτιές, κατάφερε να φτάσει στην πόλη της Μυτιλίνης. Ο κίνδυνος όμως ευρύτερης ανάφλεξης στο βορειοανατολικό Αιγαίο αναγκάζει τον περιφερειάρχη της περιοχής να ζητήσει να τεθούν τα νησιά σε κατάσταση έκτακτη της ανάγκης. Δεκάδες πρόσφυγες έχουν συγκεντρωθεί στη Μυτιλίνη και ζητούν ελευθερία. Θέλουν να απομακρυνθούν από την κόλαση που επικρατεί στη Μόρια και να φύγουν από το νησί της Λέσβου, όπου παραμένουν επί μήνες εγκλωβισμένοι. Το πρωί, περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες πραγματοποίησαν πορεία από τη Μόρια προς την πόλη της Μυτιλίνης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όμως τους έφραξαν το δρόμο και δεν έλειψαν τα επεισόδια. Μάλιστα, η αστυνομία έκανε μέχρι και χρήση δακρυγόνων για να τους αποθήσει. Τα δακρυγόνα έφτασαν μέχρι το γειτονικό καταβλισμό στο Καράτεπε. Αποτέλεσμα ήταν να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα μέχρι και μικρά παιδιά. Τελικά, μια ομάδα περίπου 200 ατόμων ξέφυγε από τον αστυνομικό κλειό και περνώντας μέσα από τα χωράφια που βρίσκονται δίπλα ακριβώς από το εργοστάσιο της ΔΕΗ, μπήκαν στη Μυτιλίνη. Θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των προσφυγικών ροών σε μια ακτογραμμή εκατοντάδων, δεκάδων χιλιάδων χιλιόμετρων, με έναν φράχτη που έχουν για να μαζεύουν τη ρύπαση και τις τσούχτρες 2,5 χιλιόμετρων όλο και όλο. Και αυτά έρχονται και τα πουλάνε στην κοινή γνώμη, την ελληνική. Θα έπρεπε να πάνε να ρωτήσουν τους ανθρώπους που μένουν στα νησιά μας, στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέρο, να πάνε και να τους ρωτήσουν αν αυτούς τους 6 μήνες τελικά η ζωή τους έγινε καλύτερη ή χειρότερη από τις ατσαλιές τους και την ανικανότητά τους να διαχειριστούν το πρόβλημα αυτό.
Αρκετοί από αυτούς κατέληξαν στο Δημοτικό Θέατρο, εκφράζοντας ειρηνικά τη διαμαρτυρία τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν στον καταβλισμό που βρίσκεται στη Μόρια. Μάλιστα, κάποιοι έστησαν μέχρι και πρόχειρες σκηνές στη μέση του δρόμου, διακόπτοντας για λίγο την κυκλοφορία. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, μετά τα σημερινά βίαια περιστατικά στη Μυτιλίνη, ζήτησε από την κεντρική κυβέρνηση να τεθούν τα νησιά που έχουν προσφυγικούς καταβλισμούς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μόνο στη Μόρια βρίσκονται 19.505 πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν σε άθλιες συνθήκες, γεγονός που δημιουργεί φόβο για ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, με ανακοίνωσή του, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί κάποιοι να έχουν υποκινήσει τους πρόσφυγες να εκδηλώσουν δυναμική αντίδραση. Η ελληνική αστυνομία αντιμετώπισε σήμερα επεισόδια στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας. Πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας είναι η ασφάλεια των πολιτών. Κατά συνέπεια, τα δυσάρεστα αυτά γεγονότα επιβεβαιώνουν την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ασύλου, επιστροφών όσων δεν δικαιούνται άσυλο και τη λειτουργία κλειστών και ελεγχόμενων κέντρων. Είναι αυτονόητο ότι παραβατικές συμπεριφορές δεν συνάδουν με την διαδικασία παροχής ασύλου. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα φύλαξης και ερευνούν το ενδεχόμενο υποκίνησης τέτοιων αντιδράσεων. Μπορεί κάποιοι να δυσφορούν, αλλά ας το καταλάβουν. Η πολιτική άλλαξε. Οι πρόσφυγες αποχώρησαν από την προκυμαία της Μυτιλίνης λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Πάμε κυρίες και κύριοι στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον κύριο Δημήτρη Βέτα, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που μόλις είδαμε. Καταρχάς το σχόλιο σας, καθώς φαίνεται ότι η κατάσταση στα νησιά πλέον είναι ασφυκτική, όχι μόνο για τους ντόπιους, αλλά και για τους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι είναι εντός εισαγωγικών στιβαγμένοι σε ακατάλληλες δομές, πολλαπλάσιοι από τη χωρητικότητα των δομών, και κανείς δεν τους λέει πού θα πάνε, τι θα κάνουν κτλ. Και οι άνθρωποι λένε ότι εμείς το μόνο που θέλουμε είναι ελευθερία. Η κατάσταση είναι μπάχαλο από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν φταίει ο κόσμος. Ναι. Η κατάσταση είναι μπάχαλο. Το λένε οι δήμαρχοι, το λένε οι περιφερειάρχες, το λέει όλος ο κόσμος. Πριν από λίγες μέρες ήμουν εδώ στο κανάλι σας, νομίζω στην εκπομπή του κ. Λιάτσου, είχα πει ότι ήταν η μέρα που είχε μιλήσει ο κ. Σχοινάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι. Τους είχε τότε επιπλήξει για το γεγονός ότι δεν είχαν άμκα και δεν μπορούσαν να εξελιχθούν διαδικασίες mm-hmm. και ασύλου, αλλά και προστασίας των ανθρώπων αυτών και του γηγενούς πληθυσμού. Σήμερα ήρθε η ανθρωπολογία. Έχουν καθυστερήσει 7 μήνες με το Υπουργείο, έχουν καθυστερήσει 7 μήνες με το ΆΜΚΑ. Mm-hmm. Νομίζω ότι και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι μοιραία αυτή η καθυστέρηση. Τα πράγματα έχουν συγκεντρωθεί, οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Δεν τους παίρνει ο κόσμος στα σοβαρά, mm-hmm. δεν παίρνει τον κύριο Μηταράκη, δεν παίρνει κανένα στα σοβαρά. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα να πάει στα νησιά και να μιλήσει στον κόσμο, η υποδοχή που θα το επιφυλάσσουν, να ξέρετε, θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Mm-hmm. Δεν τους παίρνει λοιπόν πλέον ο κόσμος στα σοβαρά, όμως το πρόβλημα παραμένει. Νομίζω αύριο είναι μια σύσκεψη όπου θα αποφασιστεί σε ποιες περιοχές της χώρας θα δημιουργηθούν τα ανοιχτά κέντρα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Να δείτε τις επόμενες ημέρες θα εξελιχθεί. Δεν έχουν συζητήσει, δηλητηριάσαν την κοινωνία mm-hmm. με όρους, αν θέλετε, απαράδεκτους για έναν ευρωπαϊκό και ελληνικό πολιτισμό. Mm-hmm. Ότι οι άνθρωποι αυτοί θα ελλειώσουν τον πολιτισμό μας, mm-hmm. ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μεταφέρουν αρρώστιες. Ό,τι. Επομένως λοιπόν, έρχονται σήμερα να καθησυχάσουν έναν κόσμο mm-hmm. τον οποίο έβγαλαν στα κάγκελα προεκλογικά. Θέλοντας και μόνο να κερδίσουν τις εκλογές. Θερίζουν αυτά που έσπηραν, λέτε. Θέλω να το πω έτσι. Κερδοσκόπησαν ναι. πάνω πραγματικά mm-hmm. στην εθνική υπόθεση. Γιατί είναι εθνική υπόθεση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή. Είναι εθνική υπόθεση η διευθέτηση. Αν θέλετε, όχι η επίλυση, γιατί είναι τρομερό το πρόβλημα. Θα μάθουμε να ζούμε με αυτό και τα επόμενα χρόνια. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με αυτό και τα επόμενα χρόνια. Να σταθούμε χρόνια. Σε αυτό που λέτε. Λέτε Βεβαίως. Εθνική υπόθεση. Βεβαίως. Άρα, τι περιθώρια σκληρής αντιπολίτευσης υπάρχουν σε μια όντως εθνική υπόθεση? Εγώ θα σας πω. Μπορεί κάποιος να καταλάβει την πικρία του ΣΥΡΙΖΑ Απόλυτος. Που άκουσε τα μύρια όσα για το Απόλυτος. Προσφυγικό. Σας... Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο υπερβαίνει μια δώσω... κυβέρνηση. Καταρχήν είναι αιμονική και είναι ανίκανη, κύριε Μελιγκόνη. Mm-hmm. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση δίνοντάς σας ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Στις Θερμοπύλες, mm-hmm. στον τόπο μου. Από τα δύο προγράμματα των συμβασιούχων είχαν επιλεγεί 140 άνθρωποι. Mm-hmm. Το Σεπτέμβρη μήνα έληξε το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι. Ναι. Ξέρετε πόσοι από τους ανθρώπους αυτοί παραμένουν ακόμα στο κάμπ? 5, κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Από τους 140 διαφορετικών και διαφόρων μάλλον ειδικοτήτων, mm-hmm. έχουν μείνει 5 άνθρωποι. Ναι. Θα μπορούσε εκεί η Περιφέρεια να δώσει μια δίμηνη παράταση, μια δίμηνη προκήρυξη, μέχρι να γίνει η παράταση και των δύο
Να μην υπάρξει κενό τέλος πάντων. Να μην υπάρξει κενό. Δεν είναι ότι δεν πίστεψαν στο Υπουργείο. Δεν είναι ότι δεν πίστεψαν στον ΑΜΚΑ. Δεν πίστεψαν ότι μπορούν πραγματικά να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και φαίνεται ξεκάθαρα. Τι τους εμποδίζει λοιπόν με σύντομες διαδικασίες να πάρουν σήμερα την απόφαση και αύριο να το ανακοινώσουν να γίνει η παράταση των ανθρώπων εκεί. Ναι. Ποιος δίνει άσυλο σήμερα στη Μόρια? Ποιοι άνθρωποι δίνουν άσυλο? Στην Μόρια λέει το ρεπορτάζ ήθελε... έχουν μείνει 22 άνθρωποι για 22.000. Παραπονούνται και λένε ότι έφεραν ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο Τσίπρας, έκανε οποιοδήποτε. Εγώ ερωτώ, ποιοι άνθρωποι σήμερα δίνουν άσυλο στη Μόρια για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από τα νησιά? Το είπατε και μόνο σας. 22 άνθρωποι χρειάζονται νομίζω πάνω από 300. Ναι. Λοιπόν, 22 άνθρωποι δεν μπορούν. Το πρόβλημα μεγαλώνει, το πρόβλημα διωγγώνεται και φοβάμαι, θέλω να πιστεύω ότι δεν οδηγούν, γίνεται βαριά η λέξη μου, αλλά θα τολμήσω να την πω, δεν οδηγούν την κατάσταση σε ένα μοιραίο αδιέξοδο. Μοιραίο όμως, που θα έχει πραγματικά θύματα. Και είδαμε σήμερα την αναστάτωση εκεί. Η αναστάτωση, κύριε Μελιγκόνη, δεν σβήνει ούτε με ελικόπτερα, ούτε βάζοντας τον ντόπιο πληθυσμό απέναντι στους ανθρώπους αυτούς. Έτσι, πρέπει να προφυλάξουμε όλους τους ανθρώπους και την τόπια κοινωνία, η οποία έχει τεράστια προβλήματα. Έχει φόβους, έχει αγωνίες. Ποιος την πίστεψε? Ποιος την αφουγκράστηκε? Ο κύριος Μηταράκης? Νομίζω ότι η αποδοχή του πλέον από τον πληθυσμό εκεί την έχουμε δει όλοι πια. Ο κύριος Μηταράκης σήμερα άφησε υπόνοιες για υποκινούμενα επεισόδια και θα ήθελα να σας ζητήσω το σχόλιο σας. Είναι βαριά η κουβέντα του κύριου Μηταράκη να μιλάει για υποκινούμενα επεισόδια. Αν ξέρει κάτι να μας το πει. Αν δεν ξέρει κάτι, τότε έρχεται στα λόγια μου. Μήπως προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι. Δεν ξέρω και είναι βαριά η λέξη μου, έτσι. Αλλά και εγώ όταν ακούω ένα υπουργό να λέει ότι μάλλον είναι υποκινούμενα, και εγώ ως απλός πολίτης και ο καθένας από εδώ και εκεί, ο ντόπιος πληθυσμός περιμένει να ακούσει ποιος είναι, κύριε Μηταράκη, αυτός που υποκινεί τα πράγματα. Ποιος? Τώρα, για να περάσουμε λίγο στα της πρώτης κατοικίας που είναι και το θέμα της ημέρας και καίει πάρα πολλούς, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί τώρα να σας κάνω μια ερώτηση για να πείτε πόσο κακή είναι η κυβέρνηση που θέλει να καταργήσει την πρώτη κατοικία, παρά είναι βολικό. Οπότε, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να είναι πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας? Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, όταν επιχείρησε να τα μαζέψει, είπε ότι δεν είπε κανείς να βγαίνει κόσμο στον δρόμο, απλώς να προστατεύονται αυτοί που ειλικρινώς δεν έχουν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Αυτό εσάς ως λογική σας φαίνεται λαθεμένη? Ακούστε κάτι. Ναι. Να σας πω κάτι. Δεν περιμένω ιδιαίτερες, ξέρετε, απόψεις και αλλαγές απόψεων τον κύριο Γεωργιάδη. Όταν ένα κόμμα το οποίο υπηρετεί χρωστάει 300 εκατομμύρια. 300 εκατομμύρια στον ελληνικό λαό, γιατί αυτός ο ελληνικός λαός ανακεφαλοποιεί τις τράπεζες. Δικά του λεφτά είναι. Το δημόσιο χρέος βαραίνει τον ελληνικό λαό. Δεν βαραίνει τη Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρω. Όταν λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης σκέφτεται και λέει τόσα απλά πράγματα, να το ρωτήσω κάτι κι εγώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σπίτι 80 τετραγωνικών, 60.000 ευρώ αντικειμενική αξία, έχει δύο παιδιά τα οποία σπουδάζουν, αυτός είναι, δουλεύει ας πούμε και η γυναίκα του είναι άνεργος. Με την πλατφόρμα γλιτώνει κάτι? Θα του δώσουν χαρτζηλίκι? Αυτό προτείνει ο κ. Γεωργιάδης. Να του δώσουν 200 ευρώ να μένει στο σπίτι που θα του πάρουμε? Αυτό εννοεί η απόλυτη. Για μένα η απόλυτη είναι απόλυτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος σας είπα, έχει δύο παιδιά. Έχει ένα σπιτάκι, ένα διάρρη κάπου σε μια γειτονιά της Αθήνας ή σε όλη την Ελλάδα. Έχει πληρώσει δάνειο, έχει πληρώσει μέρος του δανείου. Δεν δουλεύει ένα άτομο, δουλεύει μάλλον ένα μέλος της οικογένειάς του. Η απόλυτη προστασία σημαίνει απόλυτη προστασία. Δεν θα πάρθει το σπίτι του ανθρώπου αυτού. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε, για να μείνουμε στο θέμα, να βάλουμε 2-3 πράγματα στη σειρά. Πρώτον, απόφαση Eurogroup πριν 2,5 μήνες που χαιρετίζει την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μην ανανεώσει προστασία πρώτης κατοικίας. Δεύτερον, Άδωνης Γεωργιάδης προ 20 ημερών. Σας το λέω από τώρα, όσοι είναι, μπείτε μέχρι τον Απρίλιο στον νόμο για να μην χαλάμε τις καρδιές μας μετά, θα σας πάρουν τα σπίτια. Άδωνης Γεωργιάδης προ 24 ωρών, επιζήμια για την οικονομία η πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ας πω. Νομίζω ότι αν γινόταν σήμερα. Δεν μιλάω τώρα για ένα δελτίο τύπου ή για μια δήλωση του εκπροσώπου. Αλίμον, αν δεν υπήρχε και αυτό. Ουσιαστικά σήμερα... μιλάω. Ναι, πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας απαντήσω. Ναι. Νομίζω ότι έχει δύο πλευρές η απάντησή μου. Πρώτη απάντησή μου είναι ότι αν γινόταν σήμερα μια δημοσκόπηση η οποία θα αναφερόταν στο πρόβλημα της πρώτης κατοικίας, νομίζω ότι η πρόταση και του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί είναι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, δεν είναι ο κύριος Γεωργιάδης, δεν κάνει κουμάντο στην Δημοκρατία ο κύριος Γεωργιάδης. Όχι, μα τον κάλεσε και ο κύριος Πέτσας σήμερα στο Real FM, δεν είναι θέμα Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν είναι η άποψη του Πρωθυπουργού αυτή, να τη γνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας πω αμέσως πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλέον, κύριε Μελιγκόνη, από το να καταθέσουμε ένα νόμο. Εγώ έχω διαβάσει, έχω μελετήσει και τις τελευταίες ημέρες την πρόταση τροπολογία, πάλι τροπολογία του Κινάλ. Ναι. Την έχω δει αρκετά σημαντική.
Υπήρξαν και πληροφορίες ότι θα μπορούσατε να την ψηφίσετε. Εγώ προσωπικά δεν είμαι βουλευτής, δεν έχω να προτείνω κάτι στο κόμμα μου, ναι, αλλά ΣΥΡΙΖΑ θα την ψήφιζα με τα τέσσερα χέρια μου. Σας το λέω ειλικρινά. Mm-hmm. Είναι κάτι λοιπόν που μπορεί πραγματικά να σώσει τον κόσμο. Μπορεί το πρώτο σκέλος βεβαίως να αναφέρεται στην παράταση προστασίας μέχρι τέλος του χρόνου, ναι, αλλά υπάρχει και άλλη τροπολογία από κάτω. Υπάρχει το δεύτερο μέρος που μιλάει και για άλλα πράγματα, να τη δούμε συνολικά. Νομίζω λοιπόν το κόμμα μου, γιατί πρέπει να είναι χρήσιμο στην ελληνική κοινωνία πλέον, mm-hmm, για να είμαι και λίγο δεικτικός, ναι, να πω το εξής. Ακούω πάρα πολλούς συντρόφους μου, υπουργούς, οι οποίοι μιλούν για την εκατονόμαστε. Στη φράση του κ. Γεωργιάδη, ποσός ενδιαφέρεται ο κόσμος για τις απόψεις. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πολιτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι το κόμμα μου θα καταθέσει σύντομα ένα νόμο. Εάν δεν καταθέσει σύντομα έναν τέτοιο νόμο που να προστατεύει την πρώτη κατοικία των ευάλωτων οικογενειών, των ανθρώπων που πραγματικά αποδεικνύεται ότι στα χρόνια της κρίσης δεν μπόρεσαν γιατί δεν είχαν να πληρώσουν, mm-hmm, να προστατέψει το σπίτι τους. Mm-hmm. Άρα ή θα συμβεί αυτό, ή να υπερψηφίσουμε. Είναι η προσωπική μου ταπεινή, δεν μεταφέρω καμία πρόταση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρόταση, η ταπεινή πρόταση του ΒΕΤΑ να ψηφίσουμε. Αφού επικαιροποιηθεί και αφού επανακατατεθεί η πρόταση του κοινά, να υπερψηφίσουμε αυτή την πρόταση. Δεν είναι, ξέρετε, μια ψευδής πρόθεση που έχω να δείξω ένα αίσθημα συνεργασίας προοδευτικής, ναι, αλλά νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, ότι η προοδευτικότητα πρέπει να αποτυπώνεται, mm-hmm, με πραγματικούς όρους, με πραγματικά νομοσχέδια που κάνουν τη ζωή του κόσμου καλύτερη. Και νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, η οποία χρωστάει δάνεια, χρωστάει σε πάρα πολλά πράγματα, το θέλει αυτό και το αναζητά. Ας μην το στερήσουμε. Για να την γενικεύσω την ερώτηση, πλέον κυβερνά σχεδόν 7 μήνες η Νέα Δημοκρατία. Καθημερινά βλέπουμε κοινωνικά θέματα, καυτά κοινωνικά θέματα. Πριν συζητούσαμε με τον κύριο Γιώργιο από τη Νέα Δημοκρατία το ραντεβού για γαστροσκόπηση το 2022, τα κενά στα νοσοκομεία. Την προηγούμενη εβδομάδα μετρούσαμε τις κλινικές που ήταν έτοιμες να βάλουν λουκέτο. Έχουμε την ιστορία με την πρώτη κατοικία που φαίνεται κάτι κακό να πάει να γίνει. Ως εκ τούτου το ερώτημα είναι... Καταλαβαίνει κανείς ότι και ενωπίνει η ΙΤΑ και ότι σε συνέδριο πάτε και ότι μπορεί και να διαφωνήσετε λίγο, να τσακωθείτε, πώς θα σας λένε, αν θα αλλάξετε το όνομά σας, ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις. Όλα αυτά είναι λογικά, αλλά θα μπορούσατε να συμφωνήσετε με την κατηγορία που ακούγεται πολλές φορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν πάει λίγο πάσο ή ότι δεν κάνει την αντιπολίτευση που θα περίμενε κανείς από ένα κόμμα της αριστεράς, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχουν δύο-τρία πράγματα τα οποία, ναι, αντικειμενικά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε ούτε εγώ ούτε εσείς. Ναι. Το γεγονός ότι είμαστε 7 μήνες μετά τις εκλογές, mm-hmm, είναι ένα αντικειμενικό γεγονός, το οποίο προφανώς έχει επηρεάσει κάποια συμπεριφορά μας. Ναι. Αρχίζουμε σιγά-σιγά λοιπόν και νομίζω ότι για να είμαστε δίκαιοι και ο κόσμος θα το θέλει αυτό, mm-hmm, να δείξει η κυβέρνηση τους πρώτους 6 μήνες, τους πρώτους 7 μήνες, 8 μήνες, mm-hmm, την πολιτική της για να μπορέσουμε και εμείς να αντιδράσουμε. Mm-hmm. Βεβαίως δεν μας άφησε αυτό το περιθώριο η Νέα Δημοκρατία, γιατί πέρασε πάρα πολύ γρήγορα σε αντικοινωνικά μέτρα. Έτσι. Είναι ο μεγάλος στόχος. Mm-hmm. Και είναι, αν θέλετε, ο μεγάλος στόχος μιας. Ενός κόμματος, προσέχω και τις λέξεις μου να μην παρεξηγηθώ, ενός κόμματος το οποίο έχει πάρει τα μαθήματά του, έχει την εμπειρία διακυβέρνησης. Νομίζω, κύριε Μελιγκόνη, ότι οι πολιτικές είναι αυτές που μας καθορίζουν. Ο κόσμος δεν με αναγνωρίζει ως ΒΕΤΑ. Μπορεί το πρόσωπό μου να είναι σε κάποιους γνωστό. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει την πολιτική μου. Mm-hmm. Αναγνωρίζει την πρότασή μου, αναγνωρίζει την άποψή μου, αναγνωρίζει το νομοθέτημά μου. Περιμένει λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ο Σονούπο θα είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι για να το. Κάνουμε αυτό το πράγμα για να το δείξουμε στον κόσμο, την πρόθεσή μας, έχοντας βεβαίως την εμπειρία. Και λέω ένα παράδειγμα. Όπως παρακολουθήσει την αύξηση του ιδιωτικού χρέους, ναι, γιατί εγώ ασχολούμαι κυρίως με αυτά, με ενδιαφέρουν, ήταν και η δουλειά μου αυτή, mm-hmm, με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι είναι αυτά που πονάνε τον κόσμο. Περίπου μισό δις αυξήθηκε, δεν θα πω στο τελευταίο εξάμεινο, από το τελευταίο τετράμινο του χρόνου. Ναι. Οι 120 δόσεις έχουν σχεδόν καταρρεύσει. Mm-hmm. Δεν πάνε καθόλου καλά. Ο κόσμος έχει βγει, ο κόσμος είναι πριν από τα αναγκαστικά μέτρα τα οποία. Το ίδιο το δημόσιο θα ασκήσει, mm-hmm, εναντίον του, γιατί, mm-hmm, ο άνθρωπος αυτός δεν πληρώνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πρέπει να κοιτάξει δίπλα και να δει ποιες προσπάθειες πρέπει να κάνουμε, ποια νομοθετήματα, ποιες προτάσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα ρύθμιση. Εάν λοιπόν δεν έχουμε μια νέα ρύθμιση, και αυτή είναι πάλι προσωπική μου άποψη, δεν έχουμε, κύριε Μελιγκόνη, μια νέα ρύθμιση εισοδηματική, mm-hmm, όταν οι άνθρωποι που έχουν 8.000 εισόδημα πληρώνουν 150 ευρώ το μήνα στη ΔΕΗ, πληρώνουν 150 ευρώ στο ΤΕΒΕ, πληρώνουν 150 ευρώ στην εφορία τους. Αυτό δεν βγαίνει. Mm-hmm. Δεν βγαίνει και δεν μπορείς να βγάλεις την κοινωνία σου έξω. Mm-hmm. Η χώρα λοιπόν πισωγύρισε, αυτή είναι η εικόνα που έχω. Mm-hmm. Η αγορά έχει γονατίσει, ο τζίρος είναι
πολύ κάτω από ό,τι ο κόσμος περίμενε. Διάβαζα προχθές κάποιες πληροφορίες, κάποια είδηση ότι ζητούν από τον κόσμο να επιστρέψει το επίδομα θέρμανσης. Ναι. Γιατί απλά ο κόσμος περίμενε να πάρει το μέρισμα για να πληρώσει το μερτικό του στο επίδομα θέρμανσης. Καταλαβαίνετε που ζούμε σήμερα. Ναι. Και από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος κρύωσε γιατί δεν έβαλε πετρέλαιο, ζητάει να επιστραφεί. Mm-hmm. Και επειδή το μέρισμα δεν το έδωσαν φέτος, γιατί δεν έπρεπε να το δώσουν το μέρισμα, έδωσαν ελάχιστο μέρισμα, γιατί προτίμησαν να αφαιρέσουν, για παράδειγμα, από τις ΠΑΕ και από τις ΚΑΕ, τις ποδοσφαιρικές ομάδες των ποδοσφαιριστών. Αν είναι δυνατόν, κύριε Μελιγκόνη, σήμερα. Mm-hmm. Έχει γυρίσει η χώρα σε χρόνους του 12 και του 13. Μάλιστα. Και αυτό το βλέπετε έξω, σε μια ανασφάλεια, σε ένα θυμό, σε μια οργή. Και αυτή η οργή, για να κλείσω την απάντησή μου, δεν έχει ακόμα, είναι υπόγεια, ρέει υπόγεια αυτή τη στιγμή. Συζητιέται σε σπίτια, σε μαγαζιά, σε παρέες, αλλά δεν έχει πολιτικά αποτυπωθεί σε καμία δημοσκόπηση. Όταν αποτυπωθεί, ναι, να ξέρετε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Θύελλα αντιδράσεων, κυρίες και κύριοι, ξεσήκωσε δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ζημιογόνα για την οικονομία και δεν πρέπει να υπάρχει. Ο Υπουργός δέχεται τα πειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, από το Μάιο και μετά δεν θα προβλέπεται καμία προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό άναψε η δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας είναι επιζήμια για την οικονομία. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο πλαίσιο χαιρετισμού που απίφθινε σε εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου για το θέμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει απόλυτη προστασία σε καμία προηγμένη οικονομία, για να προσθέσει ότι ούτε πρέπει να υπάρχει. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας, με όλο το σεβασμό στην πρόεδρο του Κινάλ, δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Όπως ήταν αναμενόμενο, η δήλωση έφερε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, ήταν κοινικά ξεκάθαρος. Να μην χαλάμε τις καρδιές μας, είπε. Από 1η Μαΐου δεν θα υπάρχει πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Από 1η Μαΐου ξεκινάνε οι πληστηριασμοί, αυτό μας είπε. Ο κύριος Γεωργιάδης τελικά έταζε μπουλντόζες για το ελληνικό, αλλά η μόνη μπουλντόζα που φέρνει είναι αυτή που στοχεύει την πρώτη κατοικία, αφού θα βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων. Οι κοινικές δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, με τις οποίες χαρακτηρίζει επιζήμια για την οικονομία την προστασία της πρώτης κατοικίας, επιβεβαιώνουν περίτρανα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη οραματίζεται μία ανάπτυξη που δεν αφορά όλη την κοινωνία και δεν υπολογίζει τις ανάγκες της πλειοψηφίας των πολιτών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης γνωρίζει πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά πολίτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως, μπροστά στην ανυπομονησία της να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ισχυρών, αδιαφορεί αν χιλιάδες νοικοκυριά θα οδηγηθούν στην εξαθλίωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρει ακέραιη την ευθύνη για τις αθλειότητες Γεωργιάδη εις βάρος όσων αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Η άποψη πως η προστασία της πρώτης κατοικίας ζημιώνει την οικονομία είναι αποκρουστική, απάνθρωπη και ασφαλμένη. Αρκετά με την απάτη της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες δεν θα ανεχθούν τον κινησμό ή να τους κουνούν το δάχτυλο όσοι τους έφεραν στην καταστροφή. Δηλαδή να τους πάρουν τα σπίτια οι τράπεζες χωρίς εξαιρέσεις. Το επόμενο βήμα φανταζόμαστε είναι να επιβλέψει προσωπικά και να εγγυηθεί την εκτέλεση των εντολών των φαντς. Φύγει και κανένας. Θα έπρεπε να λυπάστε για τους αδύναμους πολίτες που θα τους πάρουν τα σπίτια, τα φαντς με τους πληστηριασμούς. Αλλά αντίθετα, φτιάχνετε κλίμα και διαφημίζετε αυτό που θα συμβεί μετά τον Απρίλιο. Πρόκληση απέναντι στα εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που βλέπουν τη θηλιά των τραπεζών και των φαντς να σφίγγει όλο και πιο πολύ γύρω τους. Αυτές οι πολιτικές θέσεις και πρακτικές που εκπορεύονται από την Τρόικα και με μεγάλο ζήλο υλοποιούνται από κοινικούς υπουργούς εντολοδόχους σαν τον κύριο Γεωργιάδη, χωρίς καμία εδώ και καμία πρόνοια για τις χιλιάδες οικογένειες που θα χάσουν τα σπίτια και τα μαγαζιά τους, θα μας βρουν με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα απέναντι. Πρέπει επιτέλους οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να εντοπιστούν και να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Φέρουμε πρόταση και στο Κοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι ένα πρόσφορο πεδίο διαλόγου με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, στις οποίες βεβαίως συμπεριλαμβάνω και το Κινάλ, προκειμένου να φτιάξουμε μια μεγάλη συμμαχία κοινωνική και πολιτική που θα στηρίζει τη μεσαία τάξη. Το κίνημα αλλαγής είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πλατφόρμα, ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων. Τότε την γράψατε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Στην προστασία των τραπεζών από τους μπαταχτσίδες απέδωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης στις χθεσινές του δηλώσεις. Απόλυτη προστασία σημαίνει ότι και αυτός που έχει χρήματα
του παταχτής δηλαδή, ναι, δεν θα υφίσταται τις συνέπειες του να μην πληρώνει. Και άρα εμείς όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε χρηματοδοτήσει τις τράπεζες, mm-hmm, θα πληρώνουμε τους φόρους μας για να του χαρίσουμε το σπίτι ενώ έχει να πληρώνει. Σε κάθε περίπτωση, με το τέλος του Απριλίου και αν δεν υπάρξει κάποιο νέο νομοθέτημα από την κυβέρνηση, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μένουν απροστάτευτα. Ο νέος πτωχευτικός νόμος δεν προβλέπει προστασία πρώτης κατοικίας, αλλά αντίθετα προβλέπει κούρεμα οφειλών και ρευστοποίηση της περιουσίας. Ειδικά για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, προβλέπει ειδικά επιδόματα τα οποία θα δίδονται για παραμονή στην πρώτη κατοικία, όχι όμως πια ως ιδιοκτήτες, αλλά ως ενοικιαστές. Ένα από τα κύρια σημεία που επισημαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι οι δηλώσεις όπως αυτές του Υπουργού Ανάπτυξης δεν γίνονται τυχαία, αλλά με στόχο την προετοιμασία του λαού για τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους μας. Φίβος Κλαδιανός και ο Γιώργος Μιχαηλίδης εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, ο κύριος Γεωργιάδης είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που κάτι πάει να πει, παρεξηγείται, το παίρνει πίσω, λέει δεν εννοούσα αυτό. Δείτε όλη τη δήλωσή μου, αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι στην πολιτική και στην επικοινωνία, όταν χρειάζεται να εξηγήσεις κάτι που έχεις πει, κάτι έχει πάει λάθος. Πρέπει να τον μαλώσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι ενώ βρίσκεται τόσα χρόνια στη δημόσια σφαίρα της συζήτησης, υποπέφτει σε τέτοια λάθη. Ναι. Ακούγοντας και διαβάζοντας προσεκτικά τη δήλωσή του, ναι, καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Τι είναι αυτό? Ότι δεν μπορεί να είναι τόσο ελεύθερο το πεδίο προκειμένου οποιοδήποτε ακόμα έχει ή δεν έχει να προστατεύεται η πρώτη κατοικία του. Πάμε παρακάτω. Ναι. Υπάρχουν όμως δύο προσωπικότητες. Η μία είναι του κύριου Γεωργιάδη ως προσωπικότητα, ως πολιτευτή, και η άλλη είναι του Υπουργού. Δεν πρέπει να συγχαίονται αυτά μεταξύ τους. Γιατί γίνονται όμως και Τζέκιλ και Χάιντ. Ναι, ακριβώς. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν πρέπει να συγχαίονται, δεν πρέπει να τα μπερδεύουν. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο κύριος Γεωργιάδης είναι Υπουργός, πρέπει να ομιλεί ως Υπουργός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες. Διότι ο πολιτευτής Γεωργιάδης, ο βουλευτής Γεωργιάδης Νέας Δημοκρατίας, απευθύνεται σε όσους έχουν τα κότσια, ό,τι και αν λέει, ναι, να πούνε ότι εμείς αυτόν τον άνθρωπο θα τον ψηφίσουμε γιατί θέλουμε να μας εκπροσωπήσει. Mm-hmm. Τελεία. Ο Υπουργός Γεωργιάδης όμως δεν νοείται να λέει σε έναν άνθρωπο ο οποίος, οποιοδήποτε πολίτη, ο οποίος στην τελική ανάλυση δεν έχει την πρόσβαση που έχω εγώ, εσύ ή ο Φίβος στην πλήρη ενημέρωση, διότι δεν είναι αυτή και η δουλειά του εν τέλει, ναι, να καθίσει να διαβάσει προσεκτικά μία δήλωση, αλλά θα έχει προσλαμβάνουσες από όλες τις απόψεις, mm-hmm, από τα social media, από τις ανακοινώσεις των κομμάτων, οι οποίες για το δικό του συμφέρον μπορεί να αποκρύπτουν και μία λέξη και μία πρόταση από όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Και πού καταλήγουμε? Στο ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός, διότι άντε να εξηγήσεις σε έναν οποιονδήποτε πολίτη, όπως είπα προηγουμένως, που δεν έχει όλες τις προσλαμβάνουσες, mm-hmm, ότι όλα όσα είπε δεν σημαίνουν ότι η πρώτη κατοικία του είναι ασφαλής ή κινδυνεύει. Mm-hmm. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Εκτός βέβαια, Φίβο, για να ο κύριος Γεωργιάδης δεν φάλτσαρε, αλλά προσπάθησε να περάσει κάποιο μήνυμα. Αυτή τη άποψη είμαι εγώ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κρίνουμε την άποψη του κύριου Γεωργιάδη με το μυρογνωμόνιο για να δούμε αν ξέφυγε λίγο και πρέπει να τονίσει πολύ περισσότερο, πρέπει να προστατεύονται κάποια νοικοκυριά, αλλά γενικώς όχι κτλ. Όπως είπες και εσύ στην αρχή, είναι η δεύτερη φορά που το λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Και την πρώτη είχε δεχτεί σκληρές επικρίσεις. Mm-hmm. Και το ξαναλέει τώρα. Για κάποιο λόγο το λέει. Υπάρχει ανάγκη να το πει. Εμένα μου θυμίζει τον κύριο Πάγκαλο ο κύριος Γεωργιάδης, που έβγαινε και λιδωρούσε την πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων για να τα κάνει να νιώσουν άσχημα, mm-hmm, και να μην υπάρχουν αντιδράσεις στα πολύ σκληρά αντιλαϊκά μέτρα του πρώτου μνημονίου. Mm-hmm. Γι' αυτό βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης τώρα, για να μην υπάρχει αντίδραση στο ότι θα πάρουν πληστηριασμοί, mm-hmm, τα σπίτια πολιτών, την πρώτη τους κατοικία. Λοιπόν, και φτωχών ανθρώπων. Το βασικό πρόβλημα με τον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι δεν έχει νόημα τι λέει και πώς να το πιέσει, να το πει αλλιώς. Αυτό έχει σημασία να το πούμε εμείς οι δύο, ως νεαροί δημοσιογράφοι. Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να αντικαταστήσει τη ρύθμιση που είχε φέρει τελευταία ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με μια άλλη, η οποία εκνέει, mm-hmm, 1η Μαΐου, η προηγούμενη. Ναι. Εάν δεν αντικαταστήσουμε κάτι άλλο, τότε δεν έχει νόημα να λέμε ότι είπε για κάποιους που είναι πολύ φτωχούς και κάποιους που είναι λιγότερο φτωχούς. Πρέπει να φέρει πιο περιορισμένη, mm-hmm, γιατί βγαίνουμε σιγά σιγά από την κρίση, να το δεχτώ αυτό. Πρέπει να φέρει όμως μια νέα ρύθμιση που να προστατεύει μια μεγάλη μερίδα κόσμου που δεν τα βγάζει πέρα και πρέπει να έχει πρώτη κατοικία. Και προφανώς, mm-hmm, δεν είναι ρύθμιση αυτό που θα ισχύει από εδώ και πέρα, να του παίρνει το σπίτι η τράπεζα και να πληρώνει ενίκιο στην τράπεζα, αλλά να μην μπορεί να τον βγάλει έξω. Mm-hmm. Λοιπόν,
ο κύριος Γεωργιάδης θα σταματήσει να κάνει δηλώσεις και εμείς δεν θα κάτσουμε να τις κρίνουμε όπως είπαμε το μυρογνωμόνιο. Πρέπει να φέρει μια ρύθμιση για τον απλό λαϊκό κόσμο. Και να θυμηθεί ο κύριος Γεωργιάδης που τα λέει τόσο καλά επί της ουσίας τόσο νεοφιλελεύθερα, ότι μπορεί να μην υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις σε άλλες χώρες, αλλά δεν έχει περάσει καμιά ευρωπαϊκή χώρα ποτέ, όχι τώρα. Ποτέ δεν έχει περάσει την κρίση που έχει περάσει η Ελλάδα, να έχει καταστραφεί ανθρώπινες ζωές. Πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες οι οποίες δίνονται από το δημόσιο. Η κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα έχει σταματήσει και δεκαετίες να προχωράει. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ιδίως νέοι, που δεν έχουν δικό του σπίτι. Άρα, τι μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα δάνειο από την τράπεζα για να μπουν μέσα στο σπίτι. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, προσλήψεις εξπρές, σύσταση ειδικής επιτροπής για τυχόν κρούσματα του κορονοϊού, αλλά και επικαιροποίηση των μέτρων προφύλαξης αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας. Βάσει μαθηματικών μοντέλων, υπολογίζεται ότι μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες θα έχουμε το πρώτο κρούσμα του φωνικού ιού και στην Ελλάδα. Εκτός συνόρων, συνεχίζεται η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού. Πλέον, οφείλεται για το θάνατο, σε αυτόν οφείλεται ο θάνατος 362 ανθρώπων, με τα κρούσματα να ξεπερνούν τις 17.000. Στην πόλη Γουχάν άνοιξε και επίσημα τις πόρτες του για τους ασθενείς του κορονοϊού το νέο νοσοκομείο που χτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Άμεσες προσλήψεις με τη μορφή του κατεπήγοντος μέσω του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την ενίσχυση εργαστηρίων, δημιουργία ειδικής διατομεακής επιτροπής για τον καλύτερο συντονισμό και επικαιροποίηση των μέτρων ασφαλείας που έχουν πάρθει ήταν τα τρία βασικά μέτρα στα οποία θα προχωρήσουν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Θα ήθελα να ζητήσω για μία ακόμη φορά να υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση για ένα θέμα δημόσιας υγείας, το οποίο είναι ευαίσθητο και το οποίο αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Θα σας παρακαλούσω πάρα πολύ να ακούμε όλους τους ειδικούς επιστήμονες, τους καθηγητές πανεπιστημίου, τους ειδικούς λοιμοξιολόγους και αυτά τα οποία ανακοινώνουν που είναι τα βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν πάντα με τους κανόνες υγιεινής, με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με τον γιατρό μας. Υπάρχει επάρκεια μέτρων για ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει, δεν έχουμε ασθενή στην Ελλάδα. Και κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε αν τυχόν εμφανιστεί ασθενής να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας για τον κορονοϊό, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ανέφερε ότι είναι υπαρκτή η πιθανότητα να έρθει ένα κρούσμα τις επόμενες 3 εβδομάδες. Θεωρούμε την πιθανότητα να έρθει ένα κρούσμα τις επόμενες 3 εβδομάδες. Ως υπαρκτή με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και γι' αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση. Όλοι μαζί συμμετέχουμε στην αντιμετώπιση αυτού του κοινού εχθρού. Δεν έχει περάσει τα σύνορά μας, είναι διασυνοριακή απειλή. Την Πέμπτη το ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και γι' αυτό λέω προσοχή στη διασπορά φημών. Στη σύσκεψη που έγινε παρουσία επιστημόνων από διάφορους τομείς και πανεπιστήμια, αποφασίστηκε οι προσλήψεις να γίνουν με γρήγορες διαδικασίες. Το προσωπικό θα στελεχώσει διάφορες μονάδες και φορείς ώστε να είναι πλήρως καλυμμένη η χώρα σχετικά με τους ελέγχους για τον κορονοϊό. Κατά τα άλλα, στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί στη χώρα μας, ενώ μελετήθηκε η αύξηση των μέτρων ώστε να θωρακιστεί πλήρως η χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να δημιουργηθεί ειδική επιτροπή στον ΕΟΔΗ, η οποία θα εξετάζει λεπτομερώς κάθε περίπτωση πιθανού κρούσματος που θα αναφέρεται. Μάλιστα, η ομάδα των επιστημόνων που θα συγκροτήσει την Task Force του οργανισμού σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα επισκέπτεται νοσοκομεία, μονάδες και φορείς, αλλά μεταξύ άλλων και το ΕΚΑΒ, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Έχουμε ελέγξει μέχρι τώρα 28 ψεύτο ύποπτα περιστατικά και ένα αληθινά ύποπτο. Κανένα δεν είχε την νόσο, έτσι. Οι ειδικοί μετά τη σύσκεψη εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και πως η Ελλάδα διαθέτει από τους υψηλότερους βαθμούς προστασίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό για άλλη μια φορά συνέστησαν ψυχραιμία. Τα δεδομένα για τον κορονοϊό μεταβάλλονται συνεχώς με τους λοιμοξιολόγους να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση. Ωστόσο, κάποιοι συμπολίτες μας φοβούνται, κάποιοι άλλοι όχι. Όλοι τους όμως λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης. Όχι, τι να φοβηθώ. Άμα είναι ένα έργο, κολλήσει, θα κολλήσει τώρα. Τι θα κάνω, να τρελαθούμε για όλα αυτό. Από ό,τι του τύχει του καθένα στη ζωή. Ήδη είμαι βραχνιασμένος. Δεν φοβόμαστε. Όσο να είναι, εντάξει. Ένα ιό είναι παγκόσμιο, όχι. Όσο μπορούμε, προσέχουμε. Στενοχωριόμαστε λίγο, ή ξέρω εγώ. Όχι, όχι, δεν πανικοβαλόμαστε. Άμα έχει 9 εκατομμύρια, να είμαι εγώ το θύμα, μία στα 9 εκατομμύρια πάνω θα πάρω πάνω το λαγείο. Δεν φοβάμαι, πιστεύω στο Θεό. Όχι, παιδί μου, ο λόγος. Γιατί εντάξει, προσέχω.
προσέχω πολύς λόγος. Εκτός συνόρων, ο πανικός καλά κρατεί στην Κίνα, αλλά και στις χώρες που έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα του φωνικού ιού. 362 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του κορονοϊού, με την αύξηση των κρούσματων να είναι ραγδαία, ξεπερνώντας πλέον τα 17.000. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που υποδέχονται Κινέζους πολίτες σε αεροδρόμιο της Ινδονησίας. Προτού καλά-καλά πατήσουν γη, τους ψεκάζουν από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Στην Κίνα, drones με ηχεία παρακολουθούν όσους κινούνται έξω, επιβλέποντας ποιοι φορούν προστατευτικές μάσκες. Όσοι παραβαίνουν τους κανόνες, δέχονται τις επιπλήξεις. Σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 2 εβδομάδες, οι κινέζικες αρχές κατάφεραν να κατασκευάσουν το πρώτο νοσοκομείο που θα προσφέρει αποκλειστικά θεραπεία στους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Σήμερα, το νοσοκομείο έκτασης 25.000 τετραγωνικών μέτρων άνοιξε τις πύλες του στην πόλη Ουχάν. Τους γιατρούς και νοσηλευτές του νοσοκομείου έρχονται να βοηθήσουν δυνάμεις του κινέζικου στρατού. 8 κινέζικα σκάφη μετέφεραν στην πόλη φάρμακα και ιατρικό προσωπικό. Το προσωπικό του νοσοκομείου θα είναι 1.400 άτομα, πλήρως εκπαιδευμένα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και την περίθαλψη των ασθενών. Πάντως, γιατροί και νοσηλευτές στα υπόλοιπα νοσοκομεία φορούν πάνες ακράτειας ενηλίκων γιατί δεν προλαβαίνουν να πάνε στην τουαλέτα λόγω του φόρτου εργασίας. Επιπλέον λόγος είναι και το ότι φοβούνται μη σκίσουν τις προστατευτικές στολές τους δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη και πιθανό να μην μπορέσουν να τις αντικαταστήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν με τις ενέργειές τους πανικό και διασπείρουν το φόβο έπειτα από το ξέσπασμα του κορονοϊού στην Κίνα αντί να προσφέρουν σημαντική βοήθεια. Ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε ταξιδιωτική απαγόρευση στους ταξιδιώτες από την Κίνα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου. Πάμε τώρα στα της ποδοσφαιρικής κρίσης. Έντονη δυσφορία και σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βόρεια Ελλάδα η πολιτική της κυβέρνησης για το ποδόσφαιρο. Το Σάββατο, με αφορμή τις διαμαρτυρίες οπαδών του ΠΑΟΚ, διακόπη η συνάντηση του Μάκη Βορύδη με αγρότες στη Βέρεια, ενώ τα συνθήματα και οι διαμαρτυρίες έξω από τα γραφεία γαλάζιων βουλευτών συνεχίστηκαν και χθες. Στην Ιόν της Ελβετίας τώρα, για να συναντηθεί με κλιμάκια της UEFA και της FIFA, βρίσκεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης, χωρίς όμως τον αρμόδιο υφυπουργό Λευτέρη Αυγιανάκη. Δίχως τέλος φαίνεται πως είναι οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες κατά της κυβέρνησης με αφορμή την πολιτική που εφαρμόζει στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο το βράδυ, οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το επιμελητήριο Βέρειας, όπου μιλούσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορύδης με αγρότες της περιοχής για να διαμαρτυρηθούν. Οι διαμαρτυρίες ανάγκασαν τον Μάκη Βορύδη να διακόψει τη συνάντηση και να φύγει άρον-άρον από το κτίριο. Χθες το βράδυ στο Κιλκίσιο, οι οπαδοί του Δικεφάλου συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και του βουλευτή Γιώργου Γεωργαντά και φώναξαν συνθήματα κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγιανάκη. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησαν οπαδοί του ΠΑΟΚ και έξω από τα γραφεία της ΝΟΔΕ Κοζάνης στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, φωνάζοντας επίσης συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Ήρθε λοιπόν στη Βουλή και είπε, την παραπλάνησε, ότι θα μείνουν τα ίδια μέλη. Και πήγε μετά και τους άλλαξε. Χωρίς να πάρει την έγκριση της Βουλής. Μην γίνει κανένα λάθος και δεν μπουν αυτοί που θέλουμε. Και αφού λοιπόν τους άλλαξε και άρα η κοινή λογική λέει τους άλλαξε για να ελέγξει το Μαξίμου τη σύνθεση της Επιτροπής. Αυτή η Επιτροπή βγάζει μια απόφαση. Και βγαίνει ο Αυγιανάκης και κάνει δήλωση ότι δεν του αρέσει η απόφαση. Ποιους κοροϊδεύουν τώρα?
Στην Ελβετία βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα έχει κρίσιμες επαφές με FIFA και UEFA για να προχωρήσει το μνημόνιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί του δεν βρίσκεται ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγεννάκης, ο οποίος φαίνεται ότι απέχει πλέον από τα ζητήματα του ποδοσφαίρου. Πάντως από τη μεριά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας δηλώνει πως ο κύριος Αυγεννάκης απολαμβάνει ακόμα και σήμερα τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Αυγεννάκης είναι ο Υφυπουργός, ο αρμόδιος για το θέμα, όμως στοχοποιήθηκε και από τους δύο, ας πούμε, ποδοσφαιρικούς λόγους που ήταν η αφορμή τον αποσύρετε, για να γίνει αυτό το θέμα. Επομένως δεν χρειάζεται ένα πρόσωπο αυτή τη στιγμή να έχει μια κακοπιστία σε αυτό που πάμε να κάνουμε και δεν θέλουμε να προκαταβάλουμε οποιαδήποτε κακοπιστία από καμία πλευρά. Εγώ δεν πιστεύω ότι φταίει ο Αυγεννάκης τώρα. Μην ρίχνουμε όλες τις ευθύνες σε έναν υφυπουργό που κρύβεται τις τελευταίες μέρες, δεν τον βρίσκει κανείς πουθενά. Κρυμμένος είναι. Ούτε στη Βουλή δεν ήρθε να υπερασπιστεί αυτό που έκανε. Σέβομαι την αγάπη του οπαδού για την ομάδα, ακόμα και την αρρωστημένη αγάπη, αλλά δεν θα διαλυθεί η χώρα εξαιτίας αυτής της αγάπης. Και είναι κακό να βγαίνουν προς τα έξω δηλώσεις περί διχασμού της χώρας στα δύο, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος σε ομιλία του στην Καβάλα. Μένουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου είχε συναντήσεις με τον Βασιλιά και τον Υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων, την ώρα που η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει πυράβλους Patriot στην αραβική χώρα. Από την άλλη, στη Λακωνία περιοδεύει από το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πριν λίγη ώρα άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση από το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Συνάντηση με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, Σαλμάν Μπεν Αμπντουλάζ Αλ Σαούντ, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε ανησυχία και των δύο χωρών για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τονίστηκε ότι η συνεργασία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συμβάλλει στη σταθερότητά της. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι η σημερινή επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού αποτελεί το εφαλτήριο για τη διεύρυνση της συνεργασίας σε οικονομικούς αλλά και αμυντικούς τομείς. Εξάλλου, είναι γνωστό πως η Ελλάδα προσανατολίζεται να διαθέσει πυράβλους Patriot στη χώρα, με κυβερνητικές πηγές να υποστηρίζουν πως αυτή η κίνηση δεν μπορεί να εκλειφθεί ως εμπλοκή στη διαμάχη της Σαουδικής Αραβίας με άλλες χώρες, με το επιχείρημα πως τα Patriot είναι αμυγός αμυντικό σύστημα και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απειλή εναντίον άλλων κρατών. Επίσης, από το Μαξίμου θεωρούν πως με αυτή την κίνηση η Ελλάδα θα βάλει στην ασφάλεια της περιοχής και θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στη Σαουδική Αραβία για να στηρίξει τις ελληνικές θέσεις. Η πρώτη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Ριάντ ήταν με τον Υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων της Αραβικής χώρας, Αμπντουλά Λαλ Κασάμπι, στον Βασιλικό Ξενώνα. And so many other things that was created a clout. This created a negative symptoms on the business side and the investment appetite overall. I just wanted to congratulate you for all the efforts you've done. There is really a sign of hope, at least, that they're coming back. And we will create a business delegation to come and visit all and explore. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η Ελλάδα προσφέρεται για επενδύσεις και για το επίσημο κρατικό φαντ. I'm very happy that you recognize the fact that the investment climate in Greece has changed dramatically over the past six months. It's something that is also reflected in the capital markets, but also in the general interest of the international business community to invest in Greece. We consider Saudi Arabia a strategic partner in this effort. A lot has changed. We'll be very, very happy to welcome your delegation to Greece. Saudi companies are already, and Saudi groups are already active in Greece. They know Greece quite well, as I'm sure you're aware. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το Εθνικό Μουσείο της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου αύριο θα συναντηθεί με τον Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ. Η ελιά, ο καρπός της και το παρθένο ελαιόλαδο δεν είναι απλά για τη χώρα, όχι μόνο για τον τόπο σας, σημαντικά προϊόντα, αλλά συμβολίζουν, θα έλεγα, την ίδια τη χώρα. Δεν μπορεί η πολιτεία απέναντι στον παραγωγό που σήμερα αισθάνεται απροστάτευτος και βλέπει το εισόδημά του να μειώνεται ισχυρά από αυτή την πτώση τιμής, δεν μπορεί η απάντηση να είναι η απάντηση που έδωσε τις προάλλες
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι αυτά είναι θέματα που τα ρυθμίζει η αγορά. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας και να είστε πάντα καλά. Μετά την επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πετρίνας Λακωνίας και τη συζήτηση με τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής, ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και απίφθινε για ακόμα μία φορά κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες. Πολλά σύννεφα, πολλά μαύρα σύννεφα έχουν πυκνώσει και έχουν συσσωρευτεί πάνω από την Ελλάδα. Και οι προσδοκίες που είχαν δημιουργήσει προκειμένου να πείσουν μεγάλο μέρος των πολιτών να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, να καταψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη στήριξη βεβαίως και μεγάλης μερίδας των μέσων ενημέρωσης, αυτές οι προσδοκίες και ιδιαίτερα οι προσδοκίες της μεσαίας τάξης, της περιβόητης μεσαίας τάξης, διαψεύδονται παταγωδώς. Άρα για να είμαστε ειλικρινείς, έγιναν ελαφρύνσεις, αλλά όχι στη μεσαία τάξη και στους αδύναμους. Έγιναν στους έχοντες και τους κατέχοντες, στους λεγόμενους προνομιούχους και όχι στους μη προνομιούχους. Στους μη προνομιούχους τι είχαμε? Είχαμε μαζικές απολύσεις που επέστρεψαν. Η κυβέρνηση μόλις μέσα σε 7 μήνες μας έχει δείξει ένα πρόσωπο κινησμού αλλά και ανικανότητας. Και ο τζίρος στα καταστήματα φέτος έπεσε 30%. Βλέπουμε ότι στον προϋπολογισμό το κονδύλι που έχει προϋπολογιστεί συνολικά για συνταξιδοτική δαπάνη το 2020 είναι κατά 200 εκατομμύρια λιγότερο από αυτό που δίναμε εμείς το 2019. Το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών θα δει αύξηση στις φορές περίπου 20%. Απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί το έγκλημα, το πραγματικό έγκλημα, και όχι για να γίνονται επιχειρήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπως αυτές που κάνουν κάθε τρεις και λίγο στο κουκάκι, όπου για να βγάλουν 4, 5, 6, πώς είναι όλοι και όλοι οι καταληψίες μιας στέγης, χρησιμοποιούν drones, χρησιμοποιούν επτακάμερα γιατί είναι και τηλεοπτική κάλυψη, δεκάδες αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων, λες και πάνε να συλλάβουν κανένα ληστή όπως ο Γιαγκούλας παλιότερα, δεν ξέρω τι πάνε να κάνουν. Το Σαββατοκύριακο είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένονται να πάρθουν σημαντικές αποφάσεις για ισοκομματικά ζητήματα και να αποφασιστεί και το ερώτημα που θα τεθεί στο ισοκομματικό δημοψήφισμα του Απριλίου. Πάμε τώρα να ανοίξουμε τις οικονομικές σελίδες του δελτίου μας. Με αρνητική στροφή στην οικονομία μπήκε ο Ιανουάριος. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, η επιδείνωση καταγράφηκε σε κατασκευές, υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο αλλά και καταναλωτική εμπιστοσύνη. Παρά την πτώση των δικτών, πάντως, η κυβέρνηση τονίζει ότι η οικονομία βρίσκεται σε ανωδική τροχιά. Κάτι που τόνισε και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας σε εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Λουίς Ντεγκίντος, που αναφέρθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο δείχνουν νέα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος έπεσε στις 108,4 μονάδες από 109,4 το Δεκέμβριο. Κύριος ένοχος είναι η επιδείνωση των προσδοκιών στις κατασκευές και η υποχώρηση σε υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και καταναλωτική εμπιστοσύνη. Αρνητικές τάσεις που δεν αντισταθμίστηκαν από τη μικρή βελτίωση που καταγράφηκε στη βιομηχανία. Σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ, εύσημα για την πρόοδο που έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία, απέδωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λουίς Ντεγκίντος, ενώ τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας επισήμαναν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. I would like to, as I have said before, to pay homage to the Greek population for the hardships that they have undergone and for the because also you have started to reap the benefits of these efforts. Now the Greek economy is outperforming the European average, and I think that this is very good news. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στα διεθνή φόρα, γιατί έχει υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις που δυσκολεύονται πολλές άλλες χώρες να υλοποιήσουν σήμερα. Αν και κατά τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των τραπεζικών κινδύνων, υπολείπεται ο τρίτος πυλώνας της, που είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα εγγύησης καταθέσεων πλήρους αμοιβαιοποίησης.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας το 2019 ήταν τελικά 2,2% και προβλέπει ότι θα ανέλθει σε 2,5% το 2020 και το 2021. Για να διεπιτευθούν οι υψηλότεροι και διατηρήσιμοι ρυθμοί, χρειάζεται να αναθερμανθεί η πιστωτική επέκταση. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η απαλλαγή των ισολογισμών των τραπεζών από τα επισφαλή δάνεια σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση και του ιδιωτικού χρέους. Η νομισματική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να επιτύχει διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ενισχυμένο ρόλο πρέπει να διαδραματίσει και η δημοσιονομική πολιτική. Με την φοροδιαφυγή να είναι ο μεγάλος εχθρός των δημοσίων εσόδων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχουν πατήσει γκάζ στους επιτόπιους ελέγχους και τα αρμόδια κλιμάκια εκτενίζουν την αγορά. Από τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου έως και χθες Κυριακή 2 του μήνα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 492 έλεγχοι, αριθμός αυξημένος κατά 34% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα ελέγχων. Όμως, παρά τις προειδοποιήσεις των αρμοδίων αρχών, αυξημένες ήταν και οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν. Οι βεβαιωμένες παραβάσεις ήταν συνολικά 140 και παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 367%. Συνολικά ελέγχθησαν, κατασχέθηκαν και καταγράφηκαν περισσότερα από 1.500 τεμάχια είδη παρεμπορίου, κυρίως από μιμήσεις, τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 51.200 ευρώ, εκ των οποίων τα 4.500 ευρώ αφορούσαν σε παραπλανητική ένδειξη επιτιμοκαταλόγων σε καταστήματα μαζικής εστίασης. Στο πεδίο της φορολογίας έρχονται αλλαγές, καθώς το μισό μειώνεται ο φόρος στα μερίσματα για τα εισοδήματα τα οποία αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου και μετά. Εγκύκλειος του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή εξειδικεύει τις περιπτώσεις διανομών στις οποίες εφαρμόζεται το μειωμένο συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων σε 5% από 10%. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ο Κώστας Πουλακίδας είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στακούρα, να πηγαίνει στον ΙΟΔΕ και να λέει: η οικονομία πάει καλά και να πανηγυρίζει. Και την ίδια ώρα ο ΙΟΔΕ να βγάζει την έκθεσή του και να λέει ότι η οικονομία πηγαίνει χειρότερα από τον προηγούμενο μήνα. Ναι. Από τον μόλις προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Άρα, και τον κύριο Στουρνάρα να στέλνει κάποια ενδιαφέροντα μηνύματα. Να ρε παιδιά, γιατί καθόμαστε και στο ίδιο πάνελ. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι. Δεν μας τρελαίνουν κιόλα. Ή πάμε καλύτερα ή πάμε χειρότερα. Να συμφωνήσουν αυτοί οι οποίοι είναι καλεσμένοι, αυτό προσκαλούνται. Αλλά να δούμε το θέμα λίγο πιο σοβαρά. Ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για την οικονομική και κοινωνική ζωή στη χώρα. Ναι. Ο ΙΟΔΕ λέει ότι το οικονομικό κλίμα τον προηγούμενο μήνα χειροτέρευσε. Mm-hmm. Ακούγαμε και το λέγατε και νωρίτερα και στο Δελτίο, τι λέει ο κύριος Γεωργιάδη για τους πληστηριασμούς που έρχονται. Ουσιαστικά αυτό μας λέει. Είδαμε και στο βίντεο και τον κύριο Στουρνάρα που ζητάει να απαλλαγούν οι τράπεζες από τα δάνεια. Τι λέει στην πραγματικότητα? Πληστηριασμούς λέει. Κρατάμε λοιπόν αυτά τα δύο. Να προσθέσουμε και αυτό, να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία. Οι έμποροι οι οποίοι λένε ότι δεν πήγαμε καλά το τελευταίο τετράμινο και ειδικά τα Χριστούγεννα, τις διακοπές των Χριστούγεννων, είχαμε και πτώση του τζίρου. Για να δούμε ακόμα την πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, τελευταία στοιχεία που έχουμε για τον Νοέμβριο, 8% η πτώση. Και πάμε να δούμε τώρα και σε ένα άλλο τομέα, να δούμε πώς κλείνουν και φτιάχνεται μια συνολική εικόνα. Mm. Πάμε στο εργασιακό ασφαλιστικό. Επέρχεται αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι η μεγάλη μάζα του εργατικού δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπουμε ότι Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο έχουμε περισσότερες απολύσεις από ό,τι προσλήψεις. Και βλέπουμε και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι η Χαλιβουργική, οι οποίες έκλεισαν και δεν άνοιξε και μύτη και κανείς δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Ναι. Αυτή είναι η συνολική εικόνα, μάλλον είναι οι ψηφίδες μιας συνολικής εικόνας για μια οικονομία η οποία από το 2016 και μετά αρχίζει σταδιακά να πηγαίνει όλο ένα για καλύτερα. Τώρα αυτό το οποίο έχει απομείνει είναι η καλή πορεία που έκανε στο πρώτο 9 μήνο στην πραγματικότητα, δεκάμηνο, και τώρα αρχίζει να φαίνεται σαν να φρενάρει. Ναι. Υπενθυμίζω, λέει ο κύριος Στουρνάρας, 2,5% πήγε ανάπτυξη το 2019. Κάπου εκεί λέμε να πάμε και το 2020. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση του και το 2020. Άρα φαίνεται ότι δεν περπατήσαμε καλά. Δεν περπατάμε για τα καλύτερα. Φαίνεται λίγο να καθόμαστε σαν οικονομία. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά μήνα-μήνα πια. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ. Είμαστε. Κυρίες και κύριοι, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συνελήφθη στο νέο Σούλια Χαΐας ο 40χρονος φανοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε συνομήλικό του γείτονα εξαιτίας προσωπικών διαφορών. Πάμε στο Θανάση Κυριά, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με όλο το ρεπορτάζ για να μας ενημερώσει για αυτό το άγριο έγκλημα. Θανάση, καλησπέρα, έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και το λόγο.
Καλησπέρα Γιώργο, τραγική ήταν η κατάληξη μετά από έναν έντονο καυγά δύο γειτόνων στο Νέο Σούλι Αχαΐας. Μάλιστα οι δύο άνδρες υπήρξαν συνεργάτες, ήταν φίλοι και μια παρεξήγηση η οποία ξεκίνησε πριν από 6 μήνες έφτασε σε αυτό τον τραγικό απολογισμό. Τώρα σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο 40χρονος καθομολογία δράστης, παραδέχτηκε το έγκλημά του στους αστυνομικούς, είπε, υποστήριξε ότι είχε σκοπό να τον εκφοβήσει και εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του. Mm-hmm. Όλα ξεκίνησαν σήμερα τα ξημερώματα όταν το θύμα διέριξε την επιχείρησή του. Τότε χτύπησε ο συναγερμός και ο διοκτήτης, ο καθομολογίαν δολοφόνος, βρέθηκε στο σημείο. Είδε, αντίκρισε το θύμα να έχει μία καραμπίνα και, και ένα κλαδευτήρι. Υπήρξε μια έντονη λογομοχία, ακολούθησε κυνηγητό μεταξύ των δύο ανδρών μέσα στην αυλή της επιχείρησης και μετά αντιλάχισαν πυροβολισμοί. Μία από τις σφαίρες βρήκαν στην καρδιά το θύμα, ο οποίος ξεψύχησε λίγα μέτρα μακριά από τον φόνο. Αύριο ο δράστης θα δώσει περισσότερες εξηγήσεις στην ανακρίτρια. Τώρα, Θανάση, πάμε σε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο ένας 80χρονος πυροβόλησε έναν 14χρονο. Το περιστατικό, Γιώργο, συνέβη χθες το βράδυ στο λιμάνι της Νέας Αρτάκη στην Εύβοια. Ένας ηλικιωμένος, ο οποίος βρισκόταν στο σκάφος του γιατί μένει μόνιμα εκεί, βγήκε από αυτό και πυροβόλησε τον 14χρονο με ένα φλόπερ στο πρόσωπό του. Μάλιστα τα σκάγια πήρανε και το πρόσωπο του πατέρα του. Αμέσως ο πατέρας κάλεσε τηλέφωνο τις αρχές, τέσσερις άνδρες από το λιμεναρχείο της Χαλκίδας έσπευσαν στο σημείο. Μάλιστα. Ο ηλικιωμένος είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σκάφος του και μετά από κάποιες εξηγήσεις παραδόθηκε και ο ίδιος υποστήριξε ότι επειδή πετροβολούσε, έτσι είπε στις αρχές, ο μικρός γι' αυτό και πυροβόλησε. Μάλιστα, άρα χθες το βράδυ έγινε το περιστατικό, πριν από λίγο έγινε γνωστό. Θανάση, κύριε, για να σε ευχαριστήσω πολύ, καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε από τη σελίδα μας στο Facebook αλλά και από το κανάλι μας στο YouTube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα 24 με τον Εμίλιο Λιάτσο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.